καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε στα 15 λεπτά μετά από τις 5. Λίμπερο 107,4. All About Harrison Air, το τελευταίο για αυτή την εβδομάδα. Λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Δύσκολες μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Μετά και από τα χθεσινά θα τα συζητήσουμε όλα μέχρι και τις 7 που θα πάμε παρέα. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Θα έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής τηλεφωνικά και τον Χρήστανθο Τσαλτίδη για να συζητήσουμε όχι τόσο όσα έγιναν χθες, αλλά όσα θα γίνουν από εδώ και πέρα. Δηλαδή, τι θα ακολουθήσει πλέον για τον ποδοσφαιρικό Άρη μετά από αυτόν τον ντροπιαστικό αποκλεισμό, αυτό το casual kiss για την ομάδα στο Ηράκλειο και στο Παγκρίτιο. Κόντρα στον εργοτέλη της Β' Εθνικής που αφήνει τον Άρη προώρα εκτός από τον δεύτερο βασικό του στόχο τη φετινή σεζόν, που ήταν μια πορεία μεγάλη στο κύπελο και για το είχε μέχρι και τον τελικό, αφήνοντάς τον πλέον μόνο με το στόχο της Ευρώπης, το ευρωπαϊκό εισιτήριο που θέλει να πάρει η ομάδα για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Εσείς για την ώρα επικοινωνείτε μόνο μηνυματικά με την εκπομπή, γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 545-26. Θα δούμε αν θα ανοίξουμε μετά και τις τηλεφωνικές γραμμές. Υπάρχει ένας απόλυτα φυσιολογικός εκνευρισμός του κόσμου μετά και από το χθεσινό κάζο στο Ηράκλειο. Ένας κόσμος που προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να ηρεμήσει σε άγιες μέρες. Είναι η αλήθεια, μέρες Χριστουγέννων που πλησιάζουν, παρακολουθώντας βέβαια και εσείς και εμείς τις εξελίξεις που αρχίζουν να προκύπτουν σιγά σιγά. Και θα έχουμε αρκετές, νομίζω, μέσα στις επόμενες μέρες για τον ποδοσφαιρικό Άρη, με ριζικές αλλαγές πλέον, στις οποίες αναμένεται να προχωρήσει η ομάδα για να αλλάξει την εικόνα της και να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό με την επανέναρξη του πρωταθλήματος μετά τις γιορτές. Τα χθεσινά έχουν αφήσει σε δεύτερη μέρα και τον μπάσκετ. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό συνέχεια της εκπομπής, γιατί εντάξει, μεγάλη ντροπή. Ρεαλιστές θα θέλουν να είμαστε έτσι. Αυτές είναι οι σωστές λέξεις. Μεγάλη ντροπή στο ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχει και ένα πολύ σημαντικό ματσο μπάσκετ αύριο με τον Χολαργό στις 5.30 ώρα στο Νικ Γκάλις Χολ. Θα μιλήσουμε και για αυτό το παιχνίδι στη συνέχεια της εκπομπής. Είναι μια ευκαιρία ο Αριανός να ψάξει να βρει και ένα αποκούμπι στο μπάσκετ, νομίζω αύριο τουλάχιστον, και να δει την ομάδα να κερδίζει το Χολαργό στο ντεμπούτο του Γιάννη Καστρίτη στον πάγκο των κυτρινόμαυρων. Πάρε το Χρήστα το Γιάννη, σιγά σιγά. Κάλεσε τον. Να σου πω το τηλέφωνο του. Είμαστε στον αέρα, βέβαια. Δεν νομίζω το κατάλληλο. Το κατάλληλο τάνι για να το κάνουμε αυτό. Έχουμε να πούμε αρκετά, να συζητήσουμε αρκετά. Να αναλύσουμε αρκετά για έναν Άρη που εμένα χθες θα το συζητήσουμε και με τον Χρήστανθο, βέβαια. Σε λίγο θα τον έχουμε μαζί μας. Εμένα χθες μου έδειξε πάλι την εικόνα μιας ομάδας η οποία νομίζω ότι χθες ήταν αποκορύφωμα. Την εικόνα μιας ομάδας η οποία δεν είναι ομάδα. Είναι και θέμα υλικού αυτή τη στιγμή. Βέβαια, ο Άρης διαθέτει καλές μονάδες. Διαθέτει όμως και παίχτες που ναι, μεν είναι καλοί, αλλά δεν τραβάνε. Και όταν κάποιος παίχτης δεν τραβάει, τότε πρέπει να ακολουθήσουν οι δύο πλευρές χωριστούς δρόμους. Είναι όμως μια ομάδα που για μένα δεν είναι ομάδα. Δεν ήταν η ομάδα που βλέπουμε στην αρχή του πρωταθλήματος. Η ομάδα που είχε ένα πολύ οικογενειακό και ενωτικό κλίμα. Με αποδυτήρια που χάθηκαν από τον προηγούμενο προπονητή. Και νομίζω ότι δεν τα έχει αποκτήσει και ο νέος προπονητής για την ώρα. Ο Σάββας ο Παντελίδης. Αποδυτήρια τα οποία δεν λέω ότι οι σχέσεις μεταξύ των ποδοσφαιριστών δεν είναι καλές. Είναι αποδυτήρια όμως που εγώ βλέπω να είναι χωρισμένα κατά κάποιο τρόπο. Σε κλίκες ενδεχομένως. Δεν θέλω να το κάνω να φανεί τόσο άσχημο το κλίκες, γιατί συνήθως το κλίκα το έχουμε συνδέσει σε μια πολύ άσχημη κατάσταση, αλλά σίγουρα δεν είναι και ωραία αυτή που επικρατεί αυτή την στιγμή. Και νομίζω ότι και αυτό παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην πορεία της ομάδας στο τελευταίο διάστημα, στην αγωνιστική κρίση στην οποία βρίσκεται και στον χθεσινό αποκλεισμό. Γιατί η κακή πορεία μιας ομάδας φέρνει και αυτά τα φαινόμενα μέσα από την τύρια. Καλός ή κακός, είναι μεγάλη ευθύνη των ποδοσφαιριστών για το χθεσινό μάτς, για το χθεσινό αποκλεισμό. Έχει κάνει λάθη και ο Παντελίδης σίγουρα, χθες. Δεν γίνεται να μην του καταλογίσουμε ευθύνη
στο χθεσινό παιχνίδι, αλλά για να κερδίσεις τον Εργοτέλη, που βέβαια λέγαμε δεν είναι εύκολο μάτς, αλλά και πάλι για να κερδίσεις τον Εργοτέλη δεν θες και ιδιαίτερες οδηγίες από τον προπονητή σου. Εντάξει. Δεν χρειάζεσαι προπονητή για να κερδίσεις τον Εργοτέλη. Ο Άρης που έχει τον Μπρούνο Γκάμα το 280.000 ευρώ, τον Ματέο Γκαρσία, τον Τιγκινί που στα τελευταία δύο μάτς είναι ίσως και ο μόνος που παλεύει, τον Μαύραη που έχει 10 χρόνια εμπειρία στην Bundesliga, έτσι, τον Ματίγια και τον Μπάσα που έχει κάνει τόσα χρόνια στην Ιταλία. Δεν χρειάζεσαι τον Παντελίδη για να κερδίσεις αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, ο Χρήστος Τσακίρης να ήταν φροντιστής. Φροντιστής είναι. Να ήταν στον πάγκο. Έπρεπε να πάρθει αυτό το μάτς. Οι παίχτες του Άρη όμως ήταν κατώτεροι των περιστάσεων. Δυστυχώς. Έχουν μεγάλη ευθύνη. Αλλά υπάρχει ευθύνη γενικότερα. Στην αποτυχία φταίνε όλοι. Όπως στην επιτυχία φταίνε όλοι. Ευθύνη έχει ο Κωνσταντίνος ο Διαμαντόπουλος, ευθύνη έχει και ο Καρυπίδης, ευθύνη έχουν όλοι. Και ο Καρυπίδης είναι αυτός, είναι ο πρώτος που θα πρέπει, και το έχει κάνει ήδη βέβαια, να δώσει την εντολή και να τρέξει τις εξελίξεις. Για να διορθώσει ο Άρης ότι πρέπει να διορθωθεί. Θα τον κάνουμε κριτική και αυτόν, όπως θα τους κάνουμε όλους. Απλά στην περίπτωση του Καρυπίδη, γιατί άλλο η κριτική και άλλο η ισοπαίδωση των πραγμάτων, μιλάμε και για έναν άνθρωπο ο οποίος και ο ίδιος θέλει να πάει καλά φέτος η επένδυσή του. Και είναι μεγάλη επένδυση του Καρυπίδη φέτος στον Άρη. Γιατί όλοι κοιτάμε τα λεφτά τα οποία βάζει στο αγωνιστικό. Να κοιτάξουμε και τα λεφτά που έχει βάλει έξω αγωνιστικά ο Καρυπίδης στην ομάδα. Έχει κάνει και αυτό στα λάθη του, σίγουρα. Εντάξει. Δεν υπάρχει νομίζω άνθρωπος στον Άρη, ο οποίος θέλει η ομάδα φέτος να αποτύχει. Ούτε ο Καρυπίδης θέλει να αποτύχει η ομάδα φέτος, ειδικά αυτός που έχει βάλει τα λεφτά, έτσι. Ούτε ο Διαμαντόπουλος θέλει να αποτύχει ο Άρης. Ούτε ο Παντελίδης θέλει να αποτύχει ο Άρης. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Και το δεδομένο. Έχουν όλοι βέβαια όμως τις ευθύνες τους. Όλοι κάνουν λάθη. Ήρθε ένας πολύ ντροπιαστικός αποκλεισμός και πλέον καλούνται να αλλάξουν πράγματα και θα αλλάξουν πολλά. Είναι ενδεικτική νομίζω η χθεσινή τοποθέτηση του κ. Καρυπίδη μετά το τέλος του παιχνιδιού ότι αυτοί που δεν μπορούν και δείχνουν αδιαφορία θα φύγουν. Και προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται ήδη από σήμερα οι άνθρωποι του Άρη, με τις επόμενες μέρες να μας επιφυλάσσουν αρκετές εξελίξεις όσον αφορά την επόμενη μέρα, το ρόστερ, τις προσταφερές που θα γίνουν. Υπήρχαν ήδη βέβαια κάποια δεδομένα ονόματα στην λίστα, αλλά νομίζω ότι μετά το χθεσινό έχουν ήδη προσθεθεί βασικά, όλοι θα προσθεθούν, έχουν ήδη προσθεθεί άλλα, έχουν πάρθει αποφάσεις για το ποιοι θα φύγουν. Μετά και από την χθεσινοβραδινή συνάντηση που είχαν στην Αθήνα ο Θόδωρος Καρυπίδης με τον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο και τον Σάβα Παντελίδη. Τα βάλανε κάτω. Καρυπίδης εξέφρασε τη στήριξή του και στον Παντελίδη και στον Διαμαντόπουλο. Λοιπόν, είναι απόφασή του και πρέπει να τη σεβαστούμε ασχέτως του τι θεωρούμε εμείς. Η απόφαση που πήρε να του στηρίξει είναι και η ευθύνη που παίρνει να στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους. Ασχέτως τι μπορεί να πιστεύει ο καθένας μας. Έτσι. Δεν το λέω απαραίτητα αρνητικά. Για τον Παντελίδη, τον Χ Παντελίδη και τον Χ Διαμαντόπουλο. Εντάξει. Η απόφασή του αυτή είναι σεβαστή, αλλά παίρνει και την ευθύνη ο Καρυπίδης. Θα δικαιωθεί, μπορεί να μην δικαιωθεί. Αυτό θα φανεί στην πορεία του χρόνου και στην πορεία της φετινής σεζόν. Ο Άρης πρέπει με κάθε τρόπο πλέον να βγει στην Ευρώπη. Είναι το μήνυμα που μπορεί να καταφέρει για αυτή τη χρονιά. Πλέον. Αφού έχασε και το στόχο του κυπέλου. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και δεν πρέπει ο Άρης, αυτό που έχω πει επανειλημμένος, δεν πρέπει ο Άρης να φτάσει να μπει στη διαδικασία να εξαρτάται από άλλους. Γιατί όσες φορές έχουμε δει αυτό το έργο να παίζεται, να περιμένεις να δεις τι θα κάνει ο Βόλος και η Λάρισα,
θυμόμαστε όλοι τι έγινε. Πρέπει ο Άρης να ξεκινήσει το δεύτερο γύρο με τέτοιο τρόπο που να κρατάει τύχη στα χέρια του όσον αφορά το θέμα της Ευρώπης. Και πρέπει, για να μην πω πριν το Γενάρη, τις πρώτες μέρες του Γενάρη να αρχίσουν να έρχονται κοινοί ποδοσφαιριστές. Αυτοί που πρέπει να έρθουν. Μιλάμε για 7 περίπου αποχωρήσεις και μιλάμε για 4 με 5 προσθήκες αυτή τη στιγμή στο ρόστερ. Κάπως έτσι έχει κατάσταση. 7 μην πω και παραπάνω. Τι έγινε? Τι? Τον έχουμε στον αέρα? Ωραία. Να το βγάλουμε τώρα, ρε φίλε, και 26 πήγε. Και 28. Μας χαλάει το πρόγραμμα. Τον έχουμε ήδη. Ωραία, να τον καλησπέρισουμε τότε. Εδώ άρεσε, φίλε, μας χάλασε τη γιορτή. Εσύ μας δες χώρα. Επειδή έχουμε σε 2 λεπτά τον break, Χρυσανθέμου, γι' αυτό. Θα το κάνεις σε 10 λεπτά τον break, δεν πειράζει, ρε φίλε. Όχι, επειδή είσαι χυμαρόδης πάντα σε αυτές τις καταστάσεις, θα το κάνεις σε μισή ώρα. Δηλαδή, μαζί μας. Σε χυμαρόδης είμαι. Είσαι τυχερός, γιατί είμαι στη παιδική γιορτή του Ψάτ εδώ πέρα, του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου, εδώ στο Καφτατζόγλιο. Ναι. Και ηρέμησα κάπως πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Οπότε. Είμαι σε κατάλληλο mood. Δεν ξέρω αν άκουγες τα όσα έλεγα νωρίτερα, αν πρόλαβες τα τελευταία. Δεν τα άκουγα. Είχα ιδέα, έβλεπα το μάγο με τα παιδάκια μου. Πώς είχες, ρε φίλε, το ακουστικό στο Λίμπερο, μέσω e-radio, δεν ξέρω. Γι' αυτό. Το έχω το ακουστικό μονίμως, το κλείνω μόνο όταν ασχολούμαι με τα παιδιά. Και πολύ καλά κάνεις. Παρ' όλα αυτά, τώρα ακόμα χωρίς να έχω φύγει, επειδή είμαι επαγγελματίας, ναι. Λόγω για να μην κρεμάσω τον Νίκο και επειδή έχουμε και το καθήκον απέναντι στον κόσμο. Και είναι και μια δύσκολη μέρα γενικότερα. Ναι, ναι, και ναι, δεν φεύγουμε ποτέ σε αυτές τις μέρες. Σε εσάς αυτές πρέπει να δηλώνουμε παρόν. Ναι. Δεν μπορεί κάποιος να λέει, έχασε ο Άρης και λείπει ο άλλος. Όχι, δεν όχι. Μα το πρωί εδώ ήταν, ρε φίλε. Εντάξει, ναι. Δεν καλά, είναι κουμπί του Άρη. Ναι. Έλεγα νωρίτερα. Έλεγες. Ότι εντάξει, μιλάμε για ένα απίστευτο κάζο βέβαια το οποίο έγινε χθες. Με τους παίχτες να έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη. Για μια ομάδα που εμένα πλέον, δεν ξέρω ποια είναι η δική σου γνώμη, μου βγάζει πλέον μια ομάδα που δεν είναι στην ουσία ομάδα. Βλέπω δηλαδή, δεν βλέπω αυτό που βλέπαμε στις πρώτες αγωνιστικές. Παίχτες δηλαδή που κάποιοι, για να μην τους τσουβαλιάσω όλους, αρκετοί από αυτούς μου βγάζουν ότι παίζουν δηλαδή για τον εαυτό τους και μόνο. Ότι δεν υπάρχει αποδυτήρια αυτό το οποίο υπήρχε στην αρχή της σεζόν, στην προετοιμασία δηλαδή και στα πρώτα παιχνίδια της χρονιάς. Και έχουν μεγάλη ευθύνη αυτοί. Φυσικά όμως έχουν μεγάλη ευθύνη και ο Διαμαντόπουλος έχει το δικό του μερίδιο ευθύνης και ο Καρυπίδης έχει το δικό του μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση αυτή. Και είναι ο πρώτος που θα πρέπει να αποφασίσει. Το οποίο το έγραψα και σε ένα φίλο στο blog μου, στο Ειδήνη. Είναι πολύ εύκολο να διαπιστώσουμε ποιοι έχουν την ευθύνη. Και αν θέλουμε να είμαστε ορθολογιστές, η ευθύνη πάντα ξεκινάει από το κεφάλι. Κεφάλι είναι η διοίκηση. Εννοείται. Η διοίκηση επιλέγει τον τεχνικό διευθυντή, ο τεχνικός διευθυντής επιλέγει τον προπονητή, ο προπονητής επιλέγει τους παίκτες, είτε αυτούς που θα έρθουν, είτε αυτούς οι οποίοι θα αγωνιστούν την Κυριακή, την Πέμπτη, την Τετάρτη, όποτε παίξει τέλος πάντων η ομάδα. Άρα δεν χρειάζεται να δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στο ποιος θα είναι περισσότερο ή λιγότερο. Υπάρχει μια συγκεκριμένη δομή μέσα σε μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Αυτά είναι δεδομένα τα οποία υπάρχουν και από εκεί και έπειτα. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να επιμερίζουμε τις ευθύνες. Το ζήτημα για μένα δεν είναι να γίνει επιμερισμός ευθυνών, ναι, από εμάς. Το πιο εύκολο είναι αυτό, το πιο εύκολο είναι να μιλήσουμε. Το θέμα είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Το πιο εύκολο είναι να πούμε φταίει ο Καρυπίδης που έδιωξε τον Ερέρα, όχι φταίει ο Διαμαντόπουλος που εισηγήθηκε, όχι φταίει ο Παντελίδης που δεν βάζει τους παίκτες, όχι φταίνει οι παίκτες που δεν παίζουν και δεν υδρώνουν τη φανέλα, όχι το ένα, όχι το άλλο. Σε πρώτη φάση που περισσότεροι κάνουν αυτό και μετά να πάμε στις μπούρδες. Δηλαδή όχι το στήσαμε, όχι παίζουν στοιχήματα. Τώρα, όχι, αυτά είναι χαζομάρες. Είναι το ένα, όχι είναι το άλλο. Ναι. Υπάρχει όμως. Υπάρχει στην καθημερινότητά μας, στα social media, στα ραδιόφωνα, ακούγοντας τα πράγματα. Δεν αντιλαμβάνονται αυτοί, ναι, που τα λένε το πόσο κακό γίνεται στην ομάδα. Δηλαδή δεν μπορούμε να αφήνουμε υπόνοιες για τέτοια πράγματα και δεν μπορούμε να μπούμε σε δικασία να λέμε και να αφήνουμε να εννοηθεί στην ουσία ότι δεν θέλει ο Καρυπίδης ή ο Διαμαντόπουλος ή ο Παντελίδης την επιτυχία του φετινού Άρη. Εγώ δεν ξέρω αν θέλουν ή όχι ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ πάω με βάση τη λογική. Ναι. Το θέλω είναι κάτι άλλο. Το μπορώ είναι επίσης κάτι άλλο. Το μπορώ είναι άλλη κουβέντα. Είναι επίσης, ναι, κάτι άλλο. Αλλά εγώ σου λέω το εξής. Κάθομαι λοιπόν και διαβάζω συναριανούς να λένε που αγαπάνε την ομάδα, που είναι σκασμένοι. Δεν έχουν κάποια σκοπιμότητα, γιατί πάμε και 4-5 που είναι στημένοι, ρε παιδί μου, εντάξει. Ναι. Οι οποίοι μάλλον δεν είναι και αριανοί. Είναι δηλαδή κάποιοι που το παίζουν ότι είναι αριανοί. Okay. Δεν ασχολούμαι με τα τρόλα, ασχολούμαι με αριανούς. Ξέρω, ναι, είδα παιδιά αριανούς να τους μπαίνει στο μυαλό, α, το στημένο. Και εγώ λέω το εξής, να το πάρουμε λογικά. Ο Καρυπίδης χθες με τον αποκλεισμό του Άρη, που ο Άρης θα έπαιζε με τον Όφη
Έτσι. Άρα ναι. Θα ήταν φαβορή για να περάσει την επόμενη φάση. Ο Καρυπίδης λοιπόν χθες έχασε σχεδόν 400 με 500 χιλιάρικα. Μεγάλη χασούρα. Τα τηλεοπτικά από την ΕΠΟ. Τα εισιτήρια. Από την Κοσμοτέ για το κύπελλο. Τα εισιτήρια. Χωρίς διαρκείας. Θα ήταν γεμάτο. Και χωρίς διαρκείας. Αυτό ακριβώς λέω. Ναι, ναι. Και η μεγάλη πιθανότητα να πάει στην επόμενη φάση και να πάρει πολλά περισσότερα ακόμα. Ναι, ναι, ναι. Άρα για να είναι κερδισμένος εντός εισαγωγικών από το στοίχημα, τι πρέπει να κάνει. Να έχει ποντάρει καμιά 200.000 ευρώ σε κάποιον χαζό προφανώς στη Μαλαισία. Ναι. Δηλαδή ο Book είναι Vlax. Περίμενε τον Καρυπίδη να πάει στη Μαλαισία, να του σπρώξει 200.000 και να χτίσει ο Καρυπίδη αυτό το μάτι για να πάρει 500. Τα οποία θα τα πάρει χωρίς να του βρίζουν τη μάνα του και το σπίτι του, ναι. Υποκανονικές συνθήκες εφόσον περάσει. Και να σου βγει κάτι. Το στείνω, φίλε. Να το στήσω χ, ρε φίλε, να περάσω κιόλας. Να το στήσω χ, που ήταν 3,90 και όχι 5 η απόδοση, θα πάρω 50.000 λιγότερα από τη Μαλαισία, αλλά θα πάρω και τα 500 στην καθημερινότητα. Ναι. Παρ' όλα αυτά, αυτό γίνεται, είτε από αφέλεια, αλλά δεν αντιλαμβάνονται όλοι αυτοί το πόσο πλήττεται το όνομα του Άρη. Γιατί βάζω τον Άρη να στείνεται και να στείνει, και τον βάζω στην ίδια εξίσωση με κάποιες ομάδες που πραγματικά τα κάνουν αυτά. Πραγματικά τα κάνουν αυτά και πρέπει η λάσπη να πάει και πάνω στο κεφάλι του Άρη. Πώς γίνονται στο παρελθόν με τα χρέη, προστάς 4 εσύ, 50 οι άλλοι, μας αγνώρισε το δημόσιο και τους δύο. 4 ο ένας, 50 ο άλλος. Τέλος πάντων, το θέμα μας, άρα το είπα απλά για να φύγει από μπροστά μου αυτό το πράγμα το οποίο το θεωρώ μια γελιότητα. Πάμε στην ουσία του πράγματος, εκεί όπου ανεξάρτητα από τις Αθήνες, ξαναλέω, είπα ποια είναι η κλίμακα των Εθνών. Το έγραψα κιόλας, εγώ θεωρώ ότι ο Παντελίδης θέση πρέπει να αποτελέσει παρελθόν. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Θεωρώ ότι ο προπονητής δεν έπρεπε να συνεχίσει στην ομάδα. Κάποιοι το επεκτείνουν και στον αθλητικό διευθυντή. Είναι κάτι άλλο ο αθλητικός διευθυντής. Είναι πολύ διαφορετικό. Πολύ διαφορετικό. Είναι κάτι άλλο. Έτσι. Ο αθλητικός διευθυντής μπορεί να χρεωθεί φυσικά μια λάθος επιλογή του Παντελίδη, που στο τέλος όλες τις χρεώνεται η διοίκηση, γιατί αυτή αποφασίζει. Γιατί αυτή διάλεξε τον αθλητικό διευθυντή. Όχι μόνο αυτό. Και τον προηγούμενο προπονητή και πήρε την απόφαση να φύγει ο τωρινός προπονητής και να έρθει ο επόμενος προπονητής. Πάντα στο τέλος καταλήγουμε ότι φταίει ο άνθρωπος που διευθύνεται. Αλλά ο άνθρωπος που διευθύνεται είναι και αυτός που πληρώνει. Ναι. Δεν γίνεται, δεν είναι υπάλληλος στο σούπερ μάρκετ που με φύγε. Αυτό. Είναι ο ιδιοκτήτης. Και έχει βάλει και λεφτά φέτος. Φυσικά. Άρα δεν είναι τόσο. Φύγε. Okay, φύγε. Εδώ δεν μπορείς, λες φύγε για τον Μαύραη παράδειγμα, να λέω ένα ποδοσφαιριστή με τον οποίο είμαστε τρελαμένοι όλοι. Πώς θα φύγει. Θέλει μια διαδικασία. Θέλει διαδικασία. Δέχεται να φύγει χωρίς επιπλέον χρήματα. Βασικό. Όχι, έχω συμβόλαιο κύριε. Άρα δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Φύγε, το λομπού και τα λοιπά. Και δεν μπορείς να κρατήσεις τον Μαύραη και να φέρεις έναν άλλο και να πληρώνεις και τους δυο. Δεν ξέρω αν μπορείς να το κάνεις αυτό. Και για μένα. Δεν με ενδιαφέρει. Αυτός που έφερε τον Μαύραη και τον έφερε με καλά λεφτά και τα δεδομένα του Μαύρα με βάση το βιογραφικό του, ας βρει και τον τρόπο να λύσει το συμβόλαιό του. Αυτός λέγεται Διαμαντόπουλος. Αυτή είναι η δουλειά του Διαμαντόπουλου. Πάνω σε αυτό θα κρυφθεί. Αλλά από εκεί και έπειτα πρέπει να σταματήσουμε τα φύγε, ήρθε, έκανες κτλ. Λες και είναι δικό μας το μαγαζί. Τώρα, στην ουσία του θέματος. Για μένα έπρεπε ο προπονητής να αποτελεί παρελθόν. Ναι. Όπως κρίναμε τον Ερέρα και μάλιστα το κρίναμε πάρα πολύ αυστηρά, εδώ έχω απώλεια στόχου. Ναι, δεν είναι το τρίτο μάτς, το τέταρτο μάτς. Okay, θα πάρω δύο βαθμούς στο επόμενο και εντάξει. Έχω απώλεια στόχου. Έχω πλήγμα τεράστιο και στο ηθικό κομμάτι. Ο προπονητής για μένα θα έπρεπε να αποχωρήσει από την ομάδα μόνος του καταρχήν. Και κάτι τώρα, το οποίο ο Παντελίδης εγώ του χρεώνω αρνητικά και το χρεώνω εγώ προσωπικά σε ένα βαθμό και στο Διαμαντόπουλο, είναι η κατάσταση στα αποδυτήρια αυτή τη στιγμή. Δεν σ' άκουσα. Κάτι που χρεώνω αρνητικά εγώ στον Παντελίδη. Προσωπική μου γνώμη, έτσι. Ναι. Αλλά σε ένα βαθμό και στο Διαμαντόπουλο είναι η κατάσταση στα αποδυτήρια αυτή τη στιγμή. Είναι. Τώρα θα επεξηγούσα το γιατί. Ναι. Ο βασικός λόγος είναι. Είναι αυτός ο βασικός λόγος. Έφυγε ο Ερέρα. Γιατί είχε χάσει τα αποδυτήρια. Γιατί παραπονιόταν ο Μαυράη. Ναι. Ο Κολάσο και ο Ταλτίδης ότι δεν κάνει καλή προπόνηση. Παραπονιόταν λοιπόν όλοι αυτοί ότι. Και έλεγαν ότι αν φύγει ο Ερέρα. Εμείς θα είμαστε καλύτεροι. Αν φύγει ο Ερέρα από το 6-5 που παίζει η ομάδα, πόσο βάλετε όσο θέλετε όλοι εσείς, θα πάμε στο 8-9, στο δεν ξέρω εγώ. Ναι. Η ομάδα παίζει στο 2. Η ομάδα παίζει σήμερα στο 2. Τι κακή είναι λάθος όσοι λένε, φέρα, διώξατε τον Ερέρα, τώρα φάτε τα. Όχι φίλε, ο Ερέρα, αν το σκεφτείς, είναι μια επιλογή του φεύγει για κάποια λάθη τα οποία κάνει. Έτσι.
η αποτυχία του Παντελίδη δεν πάει να πει ότι θα γυρίσει ο Ερέρα ή ότι ήταν καλός ο Ερέρα. Γιατί τα μπερδεύουμε λίγο με στο μυαλό μας. Αλλά είναι αποτυχία. Για μένα χθες το βράδυ έπρεπε ο Καρυπίδης να δείξει την πόρτα της εξόδου και στο Παντελίδη. Αντιλαμβάνομαι το γιατί δεν το έκανε. Ναι. Το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά το γιατί δεν το έκανε. Ναι. Εγώ εικάζω όσο μπορώ να καταλάβω και να αντιληφθώ ότι ο Παντελίδης, το χαρτί Παντελίδη έχει καεί. Μακάρι, μακάρι πραγματικά, προσεύχομαι, μακάρι να το αλλάξει. Να σου πω κάτι. Δεν θέλω τίποτα. Τυχερός να είναι. Και να κάνει τρεις νίκες με Λαμία, Ξάνθη και Λεβαδιακό. Και Λάρισα, ποιο είναι το επόμενο μάτι. Ναι. Μπορεί. Μακάρι, φίλε, αποτύχει. Όπως τα έχασα τα μάτς, χθες ο Άρης πάλι χάνει, ο Εργοτέλης έχει 4 τελικές, οι 2 στην ίδια φάση, 3 γκολ. Έχει με 3 σουτ, 3 γκολ. Μπορεί να γίνει το ίδιο. Μπορεί να με σφυροκοπάει κάποιος και να κερδίσει τα 3 μάτς. Γιατί στο τέλος της ημέρας, αυτό είναι που μετράει. Στο τέλος της ημέρας, αυτό είναι το οποίο μετράει. Να πάμε στην λογική του αποτελέσματος. Δεν τα έφερε τα αποτελέσματα από τελείω. Η εικόνα της ομάδας είναι χειρότερη από ό,τι ήταν πριν. Με μια παρένθεση, θα σε διακόψω εγώ, μια παρένθεση στα μάτς με ΟΦ και Παναθηναϊκό. Που φάνηκε να υπάρχει πάλι μια εξέλιξη. Τα μάτς των ΟΦ με τον Παναθηναϊκό είναι πριν τα μάτς με τον Ατρόμητο, τον Πανετολικό και τον Εργοτέλη. Από εκεί και πέρα ήταν. Άρα επί της ουσίας του θέματος. Γι' αυτό λέω παρένθεση. Ναι, αλλά σου πω κάτι. Η Ευρώπη δεν έχει χαθεί. Αλλά με αυτή την εικόνα δεν πάω πουθενά. Έτσι είναι, αυτό είναι δεδομένο. Έχει χαθεί ο βασικός φετινός στόχος. Το κύπελλο. Ναι. Είναι ο βασικός φετινός στόχος. Δεν γίνεται απλά να λέμε «ΟΚ, θα διώξω κάποιους παίκτες» κτλ. Πάρα πολύ ωραία. Και άμα διώξω κάποιους παίκτες, ποια είναι η διαχείριση χθες του αγώνα. Ακούω πάρα πολλούς που λένε «Δεν χρειάζεται προπονητή για να κερδίσει τον Εργοτέλη». Οκ, δεν χρειάζεται προπονητή για να κερδίσει τον Εργοτέλη. Μπήκαν κινησμένοι οι παίκτες μέσα, είναι 1-0 στο 45. Και εγώ το είπα αυτό, σε ένα βαθμό το πιστεύω. Βγαίνει στο δεύτερο ημίχρονο και είναι 2-0 στο 50. Με 2-2. Πού είναι η διαχείριση του αγώνα. Εκεί είναι λάθος του Παντελίδη. Σε ποιο παιχνίδι έγινε διαχείριση. Που να μας βγήκε. Θα μου πει κάποιος, στο αποτέλεσμα σε κανένα. Μόνο στην Κρήτη. Έτσι όπως είναι τα πράγματα. Ναι. Ναι, αλλά για τον ίδιο λόγο δεν έδειξε τον Ερέρα. Αυτό δεν έλεγα. Ότι δεν κάνει σωστή διαχείριση του υλικού, σωστή διαχείριση του αγώνα. Ναι. Και προσέξτε, εγώ δεν λέω ότι λανθασμένα έφυγε ο Ερέρα, γιατί αυτό το συχαίνομαι πραγματικά. Δηλαδή για να στηρίξω μία λάθος, για να υποστηρίξω μία λάθος κίνηση, να θεωρώ ότι μία προηγούμενη λάθος ήταν η σωστή. Όχι. Είχε τα αρνητικά του Ερέρα. Έχει τα αρνητικά του ο Παντελίδης. Απλά ζυγίζοντας καταστάσεις, λέω ότι αξιολογώ μάλλον ότι δεν θα μπορέσει ο άνθρωπος αυτός να το γυρίσει. Πώς θα μπει να κάτσει στον πάγκο στο παιχνίδι Λαμία. Με τι θα μπει. Μεταφιασμένος. Ναι. Μεταφιασμένος. Και μπορεί να πάει η ομάδα από το πρώτο λεπτό, γιατί δεν γίνεται να πιστεύει στον κόσμο. Μην τον βρίζετε. Στήριξη στην ομάδα. Τι να πούμε. Ναι, αλλά θα σου κάνω εγώ το συνήγορο του διαβόλου χωρίς να λέω ότι διαφωνώ μαζί σου. Εντάξει, θα σου κάνω όμως εγώ το συνήγορο του διαβόλου. Μπορεί να γυρίσει η διοίκηση και να σου πει το εξής. Ότι εγώ δεν μπορώ να παίρνω τις αποφάσεις με βάση τις αντιδράσεις του κόσμου. Μα δεν. Ποιος μίλησε για την αντιδράση του κόσμου αυτή τη στιγμή. Ή για το γεγονός ότι μπορεί να μπει ο Παντελίδης. Ποιος μίλησε για την αντιδράση. Νίκο, αποκλείστηκε από τον Εργοτέλη στο κύπελλο που ήθελα ισοπαλία. Εγώ το συνήγορο του διαβόλου σου κάνω. Δεν σου λέω διαφωνώ. Ωραία. Δεν προετοιμάστηκε η ομάδα λοιπόν κατάλληλα. Γιατί αυτό μου δίνει το αποτέλεσμα. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω, δεν είμαι στο ρίσιο. Κρίνω ότι το αποτέλεσμα όμως αν η ομάδα μου παρουσιάζεται έτοιμη. Ήταν έτοιμη η ομάδα μου στον Ατρόμητο. Ήταν έτοιμη η ομάδα μου με τον Πανετολικό. Ήταν έτοιμη η ομάδα μου χθες να παίξει έναν τελικό. Που μπήκαν μέσα και μου παίζανε πασούλες. Ήταν στο 92 και έβλεπα τους παίκτες μου να αλλάζουν πάσα στο κέντρο. Και έχανα τον Εργοτέλη. Και έβλεπα μόνο τον Τικινή. Και να σου πω και κάτι άλλο. Δεφορμάρισμα ο Ματέο Γκαρσία. Πάρα πολύ ωραία. Αφού βέβαια δεν ξεφωνίζει κανένα αυτή την περίοδο, γιατί είναι ο παιχτάρας από την αρχή. Ωραία. Πατούσε την μπάλα και έπεφτε. Ποιος θέει. Ποιος θέει. Εκεί. Ποιος θέει που έχει τον δεφορμάρισμα. Ποιος πρέπει να τον ανεβάσει. Ποιος πρέπει να τον βελτιώσει. Ποιος πρέπει να τον κατευθύνει ώστε να είναι καλύτερος. Δεν κάνει φάουλ ο Μπάσα, ο Σιώπης, ο οποιοσδήποτε. Ο Ματίγια στον χώρο του κέντρου τις δύο κόντρα επιθέσεις που παίζανε. Τις δύο κόντρα επιθέσεις. Ποιος πρέπει να τους κατευθύνει. Δεν μαρκάρει ο Δελιζήσης και ο Μαύρα. Ποιος πρέπει να τους κατευθύνει.
Ποιος πρέπει να κατευθύνει τους παίκτες για να επιτεθούν ορθολογικά και να γυρίσουμε το παιχνίδι? Ο προπονητής. Δύο πράγματα συμβαίνουν. Ή ο προπονητής δίνει τις εντολές και δεν το κάνουν οι ποδοσφαιριστές. Ναι. Ή ο προπονητής δεν δίνει τις εντολές. Το αποτέλεσμα όμως και στις δύο περιπτώσεις, είτε λέγεσαι Ερέρα, είτε λέγεσαι, είναι το ίδιο. Ναι. Απλά ο κόσμος διαφοροποιεί τις τοποθετήσεις του. Γιατί? Και ο Έκτορ Ραούλ Κούπερ αποκλείστηκε από τα Τρίκαλα. Αλήθεια. Όχι από αυτόν, όχι αυτός ο Άρης, που έχει 4-3,5 εκατομμύρια μπάτζετ, ο Άρης των 15 εκατομμυρίων μπάτζετ. Αποκλείστηκε από τα Τρίκαλα. Μίλησε κανένας εκείνη τη μέρα για τον Κούπερ? Όχι. Γιατί δεν μίλησε κανένας για τον Κούπερ και ορμήξαν όλοι τους ποδοσφαιριστές? Γιατί ο Κούπερ είχε το όνομα, την προσωπικότητα. Αυτό. Και στα μάτια του κόσμου ήταν κάτι το οποίο δεν το αγγίζεις. Ναι. Ο Παντελίδης είναι ακριβώς το αντίθετο. Δεν έχει την προσωπικότητα. Γι' αυτό, ναι. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν, και όχι για τις αντιδράσεις του κόσμου, για μένα θα έπρεπε ή να παραιτηθεί ο ίδιος ή να τον αποδεσμεύσει ο Θοδωρής Καρυπίδης. Γιατί θεωρώ ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν οι αντιδράσεις του κόσμου, επειδή είναι αυτό το σωματείο που είναι ο Άρης, δεν μπορεί να αντέξει ο άνθρωπος. Ξαναλέω, μακάρι να με διαψεύσει. Και φυσικά να σου πω κάτι. Εννοείται. Αν ο Παντελίδης το γυρίσει το κλίμα και τα λοιπά, εγώ δεν θα πω «Α, δεν είναι σωστό». Μακάρι να το γυρίσει και να... Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να το κάνει. 100%. Δεν πιστεύω. Μακάρι όμως, ξαναλέω, ναι, να το γυρίσει. Έρχομαι και σε ρωτάω όμως το εξής. Για ποιον λόγο... Πρώτα με το εξής για να τελειώνουμε. Ναι. Ναι. Για ποιο λόγο ο Καρυπίδης τον συνεχίζει να το στηρίζει τότε? Για ποιο λόγο... Συνεχίζει να το στηρίζει. Γιατί προφανώς θεωρεί ότι είναι πολύ νωρίς, φίλε, και δεν μπορεί να αλλάξει συνέχεια προπονητή. Ναι. Γιατί όντως χρονικά είναι το τέταρτο παιχνίδι. Και προφανώς θα σου πω και για κάτι άλλο. Οκ. Φεύγει ο Παντελίδης. Ποιος έρχεται, Νικό? Είναι ένα θέμα. Θα ψάξεις να βρεις. Το ίδιο, ναι, το ίδιο σχήκημα. Θα ψάξεις να βρεις. Ναι. Δεν είσαι έτοιμος. Άρα σε μια περίοδο κρίσης και έχοντας τρεις εβδομάδες για να δουλέψει ο Παντελίδης, θα ψάχνεις να βρεις ένα προπονητή. Και σε τόσο σημαντικά πόστα, δηλαδή, ας πούμε, όπως και του Παντελίδη αλλά και του Διαμαντόπουλου, του αθλητικού διευθυντή. Φυσικά. Άρα τι κάνεις? Κάνει αυτό το οποίο μπορεί αυτή τη στιγμή. Ναι. Τι κάνει? Θα καθαρίσει λοιπόν 3-4 ποδοσφαιριστές επιπλέον από τους 5-6 που είχε ήδη στα πλάνα του για να φύγουν. Έτσι. Θα κάνει 4-5 μεταγραφές αντί για 2-3 που είχε στα πλάνα. Θα δώσει περισσότερα χρήματα για να φέρει φορ. Θα δώσει περισσότερα χρήματα πλέον για να πάρει και στόπερ. Ναι. Ενδεχομένως να πάρει και αμυντικό χαφ. Ενδεχομένως να πάρει και ένα extreme. Και ναι, πολύ πιθανό να πάρει και ένα αριστερό back. Αυτό θα κάνει. Γιατί αυτό εκεί, λοιπόν, που ήθελα να πω... Άρα, δώστε, ναι, λίγο, εντός εισαγωγών, η χασούρα για τον Καρυπίδη, λοιπόν, δεν περιορίζεται μόνο σε αυτά που θα έπαιρνε. Αλλά και πλέον που θα ξέρει, και πρέπει που να θα δώσει διώξει και περισσότερα. Ναι, 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 ναι. Δεν μπορεί να πουλήσει τώρα στον κόσμο να πει «Ένα, θα κάνουμε και τρεις κινήσεις τώρα γιατί δεν έχουμε παίκτες». Δεν έχουμε παίκτες. Εδώ χανόμαστε. Και αυτό που πάνε παίκτες, ναι, δώσε λεφτά. Και αυτό που ήθελα να πω νωρίτερα είναι το εξής, ότι λέμε ελαφρά την καρδία, ας πούμε, να φύγει ο Παντελίδης, να φύγει ο Διαμαντόπουλος. Ναι, για να φύγει όμως κάποιος πρέπει να έχεις μια έτοιμη λύση από πίσω. Δηλαδή, και για τους παίκτες. Και για τους παίκτες. Αδιάφοροι, μη ικανοί, πολύ ωραία. Ναι, να φύγουν όλοι. Ναι. Τι θα φύγουν? Να έχεις έτοιμη λύση. Γιατί βρείτε τους. Να φύγει τώρα ο Διαμαντόπουλος και ο Παντελίδης. Και θα μείνω Καρυπίδης στην ομάδα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα φύγω εγώ, φίλε, από εδώ, γιατί κλείνει το Καφτατζόγλιο. Ναι. Οπότε σε κλείνω και εγώ για να πάρω τα παιδάκια μου να φύγω. Μάλιστα, Χρήστα. Έχεις να με ρωτήσεις κάτι άλλο, έχει καμία απορία, κανένας ακροατής εκεί πέρα? Όχι, όχι. Μέχρι στιγμής, από ό,τι βλέπω, κάτσα εδώ μια και τα μηνύματα, αν έχει έρθει κάτι. Δες και τα μηνύματα μια φορά. Νομίζω αυτό πάντως. Ο φίλος 779, από τη στιγμή που υπάρχει αφισβήτηση στα μέτρα που θα λάβει η διοίκηση στην επιλογή φυγής και έλωσης παικτών, δεν υπάρχει σωτηρία. Παντελίδης δεν δείχνει βελτίωση. Ναι. Συμφωνούμε. Έχουν τρεις εβδομάδες για να τα αλλάξουν. Έχουν, ναι. Είναι με την πλάτη στον τοίχο η ομάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτός είναι ο Άρης. Ναι. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για κανέναν. Νομίζω ότι ο χρόνος... Εγώ θεωρώ ότι έπρεπε... Το είπα ότι έπρεπε να φύγει. Από τη στιγμή που μένει όμως... Τι θα κάνω, να τον πολεμήσω? Θα τον βρίζω? Σε καμία περίπτωση, φίλε. Ναι, αυτό λέω. Και πρέπει αυτό που έλεγα και πριν, σε έχουμε στον αέρα, ότι ο Καρυπίδης είναι αυτός που βάζει τα λεφτά, είναι αυτός που αποφασίζει. Η απόφασή του πρέπει να είναι σεβαστή από όλους μας, αλλά παίρνει και την ευθύνη. Και κριτική θα υπάρχει στην απόφαση. Και κριτική θα υπάρχει στην απόφαση. Ξαναλέω, εγώ διαφωνώ. Άλλο η κριτική, αυτό, δηλαδή, άλλο η κριτική και άλλο το να ισοπεδώνουμε. Δεν μπορώ να είμαι πιο ξεκάθαρος. Ναι, άλλο, το να... Πρόσεξε. Άλλο η κριτική να πεις είναι λάθος, αλλά το σέβομαι. Εντάξει.
Γιατί είναι δική του απόφαση, παίρνει την ευθύνη. Άλλο όμως το να ισοπεδώνουμε. Η έννοια του σεβασμού είναι κάτι σχετικό. Από εκεί και έπειτα όμως ξαναλέω για να το κλείσουμε κιόλας, ότι αυτός παίρνει την ευθύνη, αυτός παίρνει και την πληρώνει κιόλας την ευθύνη. Έτσι. Έτσι. Αυτά, Νίκο μου. Εντάξει, Χρυσανθέ μου. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν. Υπομονή. Υπομονή. Υπομονή στον κόσμο του Άρη. Όσο μπορεί αυτή η λέξη, τον εκνευρίζει, το ξέρω. Αλλά με τώρα... εκνευρίζει και εμένα, αλλά υπομονή. Είναι η μόνη σωτηρία. Λοιπόν. Να είστε καλά. Γεια σου, Χρύσανθε. Να είστε καλά κι εσύ. Καλή συνέχεια. Αυτά και από τον Χρύσανθο Τσαλτίδη. Δεν τον έχουμε ως παρουσία σήμερα στο στούντιο. Τον είχαμε τηλεφωνικά για να συζητήσουμε λίγο εν συντομία τα όσα γίνανε και τα όσα πρέπει να γίνουν από εδώ και πέρα. Στην ομάδα. Λοιπόν, έχει βγάλει μια ανακοίνωση και ο Super 3, η οποία αναφέρει τα εξής, όσο μπορώ πιο κομψά, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αποδέκτης παραπάνω λοιπόν για μία ακόμα φορά ο σύνδεσμος, λες και εμείς δικούμε τον Άρη. Ας είναι, πρώτη φορά θα είναι έτσι κι αλλιώς, ρωτάει ο σύνδεσμος με την ανακοίνωσή του και συνεχίζει λέγοντας ότι είστε τόσο τυφλοί ορισμένοι από μίσος και κόμπλεξ που σε κάθε στραβή και όχι στην πρώτη θα σπεύσετε να χτυπήσετε. Μη σκίσετε κανένα καλσόν μόνο, γιατί δεν φταίει κανένας Αριανός αν αυτά τα φάγαν τρία γκολ στην Κρήτη. Δεν φταίει κανένας Αριανός αν ο προπονητής δεν μπορεί να διαχειριστεί τους παίχτες, που τι να διαχειριστεί δηλαδή με τον Ροτέλη παίζαμε Ήμαρτον, σε παρένθεση. Δεν φταίει κανένας Αριανός αν παρουσιάζεται αυτή η εικόνα του δημόσιου υπάλληλου στην ομάδα. Για όλα αυτά την ευθύνη την έχει μόνο ένας, ναι, και αυτός είναι ο πρόεδρος του Άρη. Οπότε, επειδή εμείς διαιτητές δεν θα το παίξουμε και επειδή υπομονή δεν υπάρχει άλλη, και αφού κάποιοι βάζετε τον εγωισμό σας πάνω από την ομάδα, δηλώνουμε τα εξής. Ο Άρης θα βγει στην Ευρώπη και για να γίνει αυτό θα πρέπει κάποιος να είναι κοντά στην ομάδα και όχι στη Σιγκαπούρη ούτε στο ΆΚΑ. Εμείς προστατεύσαμε την ομάδα επειδή όχι μας ζητήθηκε, αλλά επειδή δεν σκεφτήκαμε την πάρτη μας. Μην πουλάτε παδιλίκι κάποιοι ενώ δεν έχετε ούτε κλείσει από τροχέα. Αν πρόεδρε δεν μπορείς να καταλάβεις το πόσο μεγάλος είναι ο Άρης και ότι εδώ δεν είσαι σε κανένα χωριό, τότε έχουμε πρόβλημα. Αν πάλι το έχεις καταλάβει, δείξω με πράξεις, γιατί τα γίναν καρπούζια με τον κάθε πικραμένο. Παίκτες του Άρη, εφόσον είστε πληρωμένοι, απαιτούμε να ματώνετε τη φανέλα. Το ότι κάποιοι σας χειροκρότησαν μετά από ήττες, μη σας κάνει να πιστεύετε ότι μπορείτε να πουλάτε και τρέλα. Αν δεν μπορείτε, στην ευχή της Παναγίας, αλλά όσο θα είστε εδώ, θα ματώνετε τη φανέλα. Παίκτες όπως ο Αλεξιάδης και ο Πάλας δεν έφυγαν το χαρλέ επειδή δεν κερδίζαμε τον Ολυμπιακό, όχι κάποιον Εργοτέλη. Ο καθένας κρίνεται τη διαδρομή του, ο σύνδεσμος δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν. Ο Άρης είναι αυτός που επιτέλους θα πρέπει να σεβαστεί τον εαυτό του, όλο το φάσμα του Άρη, προς όλα τα αδέλφια μας, σε όλους τους συνδέσμους. Βαλόμαστε από παντού, να ξέρετε, έχουν βάλει λιτούς και δεμένους να μας κάνουν ζημιά. Εμφανίστηκαν ακόμα και πρώην πρόεδροι με δικογραφείς φαντάσματα. 7. Θα δούμε σύντομα πώς θα μπορέσετε να περπατήσετε δίπλα μας ή στην πρώτη στραβή θα το βάλετε στα πόδια. 8. Ελέγχεστε όλοι για πολλά, όπως κρυλόμαστε κι εμείς. Υπάρχει όμως και αληθινή ζωή πέρα από τα πληκτρολόγια. Πράξτε κατά συνείδηση και εμείς αυτό θα κάνουμε. Χτυπήστε εμάς, ο σύλλογος άλλο δεν αντέχει. Υπομονή, τέλος. Άρη, παίξε την μπάλα τη ζωή σου. Σύνδεσμος οργανωμένων υπερασπιστών. Θύρας 3. Αναφέρει ανακοίνωση του συνδέσμου. Ξεκάθαρα νομίζω. Και με πολλές αλήθειες μέσα. Την πρώτη ευθύνη αυτή τη στιγμή ο Καρπίδης την έχει. Αυτός είναι ο πρόεδρος. Αυτός βάζει τα λεφτά. Αυτός κάνει τις επιλογές. Αυτός παίρνει και τις αποφάσεις και την ευθύνη για να αλλάξει. Και η πρόθεση του Καρυπίδη φυσικά είναι να αλλάξει αυτή την κατάσταση. Το έχει δείξει από χθες, πρέπει όμως να το δούμε και στην πράξη. Με κινήσεις όσον αφορά τις αποδεσμεύσεις, όσον αφορά τις ελεύσεις ποδοσφαιριστών. Είναι όλα αυτά συνδέονται. Ένας Άρης ο οποίος βρίσκεται από σήμερα στην Θεσσαλονίκη, επέστρεψε το πρωί η αποστολή. Υπήρξαν και αποδοκιμασίες στο αεροδρόμιο από κάποιους φίλους της ομάδας που βρέθηκαν εκεί πέρα και αποδοκιμάσαν έντονα και τους παίχτες και τον Σάββατο Παντελίδη και τον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο. Όλοι μαζί μετέβησαν μετά στο Ρήσιο όπου έγινε αρκετή κουβέντα πριν την προπόνηση της ομάδας. Υπόθηκαν αρκετά, κυρίως από τον προπονητή του Άρη και από τον αθλητικό διευθυντή της ομάδας. Πολύ λίγα από τους παίχτες δεν επέλεξαν να πούνε πάρα πολλά. Ανέλαβα φυσικά τη μεγάλη ευθύνη που τους αναλογεί. Όχι απόλυτη ευθύνη, αλλά μεγάλη ευθύνη. Παναλογή και σε αυτούς για την χθεσινή εμφάνιση και τον ντροπιαστικό αποκλεισμό. Παίχτες που πλέον και αυτοί, όπως όλοι μας, περιμένουν τις οριστικές εξελίξεις που θα υπάρξουν τις επόμενες ημέρες. Εξελίξεις που έχουν να κάνουν με τις προσταφαιρέσεις που θα γίνουν στο ρόστερ. Αρκετοί αναγνωρίζουν πλέον και αντιλαμβάνονται ότι η παρουσία του στην ομάδα μόνο βέβαιη δεν είναι και νομίζω ότι και οι άνθρωποι του Άρη θα προσπαθήσουν από σήμερα και μέσα στα επόμενα 24 ώρα άμεσα να ενημερώσουν τους παίχτες που δεν υπολογίζονται, γιατί έχουν πάρθει αποφάσεις
στη χθεσινή συνάντηση που έγινε στην Αθήνα για το ποιοι θα αποχωρήσουν. Προσθέθηκαν 3-4 ονόματα ακόμα. Και φυσικά να τρέξει παράλληλα και το μεταγραφικό για την ομάδα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόοδος σε σημείο να πούμε ότι ο Άρης είναι σε τελικές συζητήσεις με κάποιο ποδοσφαιριστή. Υπάρχουν περιπτώσεις που εξετάζονται σοβαρά. Υπάρχουν παίχτες που προκρίνονται για συγκεκριμένες θέσεις, τις οποίες οι άνθρωποι της ομάδας έχουν κρίνει ότι χρειάζεται ενίσχυση. Αλλά ακόμα δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό. Η προσπάθεια των ανθρώπων του Άρη έχει ως στόχο άμεσα μέχρι τα τέλη του έτους και μέσα σε επόμενες μέρες να δρομολογηθεί παράλληλα με το κομμάτι των αποδεσμεύσεων και το μεταγραφικό. Γιατί πρέπει να φέρεις άμεσα τον παίχτη, να τον βάλεις στο κλίμα της ομάδας και να είναι και έτοιμος μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα να μπει και να βοηθήσει. Και ο προσανατολισμός μεταξύ άλλων των ανθρώπων του Άρη είναι να βρουν και έτοιμους ποδοσφαιριστές. Όχι δηλαδή παίχτη που να έχει να παίξει 3 μήνες μπάλα ή 2 μήνες μπάλα σε μια ομάδα. Ένα παίχτη που έχει 10-15 συμμετοχές στη φετινή σεζόν σε μια ομάδα. Απλά είναι και αυτή η λογική δυσκολία που υπάρχει, επειδή μιλάμε για την μεταγραφική περίοδο του Γενάρη, που είναι γενικότερα δύσκολη. Το καλοκαίρι είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Το Γενάρη είναι δύσκολα και το Γενάρη είναι και πιο ακριβά τα πράγματα. Αλλά υπάρχει διάστημα τον Καρπίδη, πάντα μέσα σε λογικά πλαίσια όσον αφορά το κόστος και χωρίς να επιβαρυνθεί η ομάδα. Γιατί λέμε αλλαγές, αλλά πρέπει να έχουμε και στο μυαλό μας αυτό ως δεδομένο, ότι οι αλλαγές που θα γίνουν δεν πρέπει να επιβαρύνουν σε καμία περίπτωση την ομάδα οικονομικά. Όλα μέσα σε λογικά πλαίσια. Και η επιβάρυνση δεν έχει να κάνει μόνο με αυτούς που θα έρθουν, αλλά και με αυτούς που θα φύγουν. Γιατί κάποιοι δεν θα σου κάνουν τόσο εύκολη τη ζωή και θα ζητήσουν λογικά και κάποια χρήματα παραπάνω ως αποζημίωση για να λύσει το συμβόλαιό τους. Κάποιοι, άμα τους πιάσει το φιλότιμο και έχουν και αυτή καλή θέληση, μπορεί να σου πούνε: δώσ' με εμένα μόνο τα δεδουλευμένα μου και φεύγω. Άλλος όμως δεν θα το κάνει αυτό. Και νομίζω ότι υπάρχουν παίχτες που δεν θα το κάνουν αυτό. Από αυτούς που είναι προς αποχώρηση και έχει πάρθει απόφαση να αποχωρήσουν από την ομάδα. Λοιπόν, έχουμε και το διάλειμμα των 5.30. Θα πάμε να κάνουμε τώρα, Γιάννη Ζάτση, και το διάλειμμα των 6 σιγά-σιγά. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο με την δεύτερη ώρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα. All About Aris on Air στον Λίμπερο 107,4. Ο Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Παρά θα πάμε και τις 7. Φέμπει και ενώ τα μηνύματά σας στο 5.45.26. Με χρέος 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Ανοίγω τις γραμμές για κανένα τεταρτάκι, 20 λεπτό, για να αφήσουμε τα βασκετικά στο τέλος. Να ακούσουμε και εσάς με ψυχραιμία, ηρεμία. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο, αλλά όσο μπορείτε, γιατί και εμάς η μέρα μας δεν είναι καλή και το κεφάλι μας πάει να σπάσει. Καλησπέρα σας. Ο μεγαλύτερο λάθος του Καρυπίδη ήτανε που έμεινα στην Αθήνα εχθές. Ναι. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο λάθος του Καρυπίδη. Ναι. Γυρνάτος, ρε φίλε, με το 10 παρά 20 να είναι εδώ. Τα έχει κάνει ο Γιαννακόπουλος αυτά, στον μπάσκετ όντως. Όχι. Γυρνάτος, με το 10 παρά 20 να είναι εδώ. Μην μείνουν στην Αθήνα. Ένας φίλος μου είπε με το πλοίο κανονικά έπρεπε να τους γυρίσει. Ρε, ένας φίλος κολυμπώντας τώρα, τι μου λες τώρα. Ούτε μεσοσίβιο. Όπου στάσει μέχρι το λιμάνι. Αλλά γύρνα τους. Να είναι εδώ βράδυ. Να σου πω εγώ σε 35 λεπτά πώς φεύγουν οι κλίκες, πώς δεν φεύγουν και ποιος τρέχει, ποιος δεν τρέχει, ποιος κάνει τάκλι, ποιος δεν κάνει τάκλι. Να. Και να σου πω εγώ μετά πώς βγαίνει όλα αυτά τα και πώς δεν βγαίνει και πώς βγαίνει μόνος σου και την κόβει και τη σπάει του για όλη τη μάνα και αντί να κάνει πάσα, κάνει γιώμα. Και έχει ψυχολογικά προβλήματα με τα πέναλτι και οτιδήποτε άλλο. Και πήρε εδώ ψυχολογικά προβλήματα και αυτοί εδώ όλοι που παίρνουν λεπτά που χτίσουμε και εμείς τώρα. Ναι. Όταν τα λες για της κοινωνίας που έχουμε μπλέξει. Αλλά τι να σε κάνω, πήγε και μου τους κράζε στην Αθήνα ένα βράδυ. Σύλλουζε εκεί πέρα τα εισιτήρια, κάνε να δεις πως φεύγουν και πως δεν φεύγουν. Οι εθνικότητες όλες. Άλβανο, Ισπανό, Έλληνο, ό,τι είναι εκεί μέσα. Να δεις πως τρέχουνε.
καταφέρανε και χάσανε τον Εργοτέλ, τι να πω. Δηλαδή είναι κατόδωμα. Είναι κατόδωμα. Ξεφτύλα είναι, Στέλιο. Ξεφτύλα είναι. Και αυτοί ακόμα όλοι είναι παίκτες του Άρη αυτοί όλοι τώρα. Ξεφτύλα είναι. Αυτοί εδώ όλοι είναι παίκτες του Άρη. Και αυτοί όλοι θα έχουν τα μούτρα τώρα μέσα στις γιορτές να βγουν έξω να κάνουν γιορτές. Τα λες και αυτά. Ξεφτύλα είναι, φίλοι μεγάλοι. Αλλά... Παρετώντας τον περιφερειακό από δυτικά μας αδελφικά γίνεται του κουτρούλιο γάμος τώρα. Α, ναι. Του κουτρούλι. Καλά που μου το πεις. Το 424 μπροστά. Γιατί σκεφτόμουν να έρθω από εκεί. Ναι. Από δυτικά προς ανατολικά, όχι από δυτικά προς δυτικά. Άρα πας από ένα... Ναι. Του κουτρούλιο γάμος. Δεν θα το προτιμήσω τότε. Μάλιστα. Όλοι πρέπει να φύγουνε. Όλοι. Δεν με ενδιαφέρει. Όλοι καταλαβαίνεις. Όλοι. Δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε. Δεν με ενδιαφέρει. Όλοι. Αυτοί που ήταν όλοι εχθές, όλοι αυτοί δεν πρέπει να ξαναφανούν στη φανέλα. Όλοι. Και να τους κάνει 50% μείωση. 50%. Πρόστιμο θα υπάρξει. Όποιος θέλει. Ρε τι πρόστιμο. 50%. Όποιος θέλει. Όποιος δεν θέλει, τον πούλο δρόμο. Ναι. Και το δρόμο ξέρεις, υπάρχει και πολλούς άλλους δρόμους για να απογράψει ένα συμβόλαιο μια τέτοια. Αλήθεια είναι αυτό. Υπάρχουν πολλοί δρόμοι για να σπάσει ένα συμβόλαιο. Αλήθεια είναι αυτό. Ας υπογράψουν τη λύση συμβολέου με το δρόμο της αρετής. Όχι της κακίας που έλεγε και η ιστορία μας. Είναι ένα δρόμο της αρετής και της κακίας. Μάλιστα. Με το δρόμο της αρετής. Άντε γιατί τα νεύρα μας είναι πάνω από το κεφάλι μας. Και αυτή η ηλικία δικιά μου, 40-45, εκεί μέσα, δεν είναι καλά στα μυαλά της, με το ποδοσφαιρικό Άρη. Ναι. Είναι χειρότερη από όλους. Εσείς έχετε ζήσει πολλά, ρε φίλε, γι' αυτό. Δεν έχουμε ζήσει τίποτα από το ποδοσφαιρικό Άρη, ρε φίλε. Όχι, εννοώ, ρε παιδί μου, καταστάσεις που σας έχουν κουράσει αρκετές. Δεν γίνεται τώρα. Γι' αυτό. Να αναγκαζόμαστε να λέμε ψέματα στα παιδιά μας. Ναι. Ψέμα την μία, ψέμα την άλλη, ψέμα την παράλλη. Δεν ξέρω γιατί σκεφτόμουν σήμερα αν είναι καλό ή κακό που δεν έχει μάθει την Κυριακή. Τι καλό ρε φίλε, κακό, καλό είναι. Θα είχαμε τιμωρία κιόλας. Και καταλήγω εκεί, γιατί ας πούμε κάποιοι λένε σε αυτές τις περιπτώσεις ότι είναι καλό ώστε η ομάδα να κάνει ένα αποτέλεσμα και να μην έρθει στην κατάσταση. Αλλά να κάνει η ομάδα, αυτή δεν μπορεί να... Ναι, αυτό που σκεφτόμουν μετά και κατέληξα, ναι, και κατέληξα ότι είναι καλό που δεν έχει μάτσει είναι ότι και στην Ξάνθη να κέρδιζες, η ντροπία η χθεσινή δεν ξεπλένεται με ένα διπλό στην Ξάνθη. Δυστυχώς. Πρωτάθλημα να πάρεις, η ντροπή η χθεσινή δεν ξεπλένεται. Είναι από τις ντροπές που δεν ξεπλένουν στην πέτσα σου. Πώς θα σου πω. Σε στιγματίζουν μια ζωή. Όπως τα Τρίκαλα, όπως ο Βόλος κάποτε. Σε στιγματίζουν μια ζωή. Και ο Κούπερ ήταν προπονηταράς και απολυστήκαμε τα Τρίκαλα. Ναι. Το ξεχνάει κανείς. Ναι. Είναι ήττες που σου ποτίζουν το DNA σου. Ναι. Έτσι. Τέλος πάντων, θα δούμε τι, δεν ξέρω, πολύ μεγάλο ρίσκο πήρε. Θα πεις αυτός πληρώνει, δικιά του είναι η ομάδα, αυτός αποφασίζει. Πήρε, αυτός και τα λεφτά της. Πήρε και την ευθύνη. Θα κλαίει και τα λεφτά της. Δεν ξέρω ρε φίλε, δεν ξέρω ρε, πώς η ομάδα που έπαιζε μια σοβαρή μπάλα, δεν γίνεται τώρα από το εκπληκτικό passing game. Δεν μπορεί να αλλάξει μια παλιά. Εντάξει, παιδιά, εκπληκτικό passing game. Είχε καλή κυκλοφορία. Μην πάμε τώρα και στο απόλυτο. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω, ναι, εντάξει, οκ. Ναι. Okay. Δεν μπορεί να αλλάξει μια παλιά. Να μπαίνει μέσα ο Ματέο και να πατάει τρεις φορές την μπάλα και να πέφτει μόνος σου. Να μην υπάρχει γκάμα καθόλου, 90 λεπτά. Που έπαιζε με τον... ούτε καν θυμάμαι τα... παίκτες. Με τον Κοζορώνη έπαιζε ο γκάμα. Και με τον Μαζούλοξη το δικό μας. Τον Κοζορώνη και τον Μαζούλοξη. Να βγαίνει τέτα τέτ ο σέντερ φόρ σου και να μου τη σπάει αντί να σουτάρει. Ή να έχει πάσα δίπλα και να κάνει γιόμες και να φεύγει. Είναι μια ομάδα και η οποία... Τι σημαίνει ότι ο Δελιζής χτύπησε ο Βέλετ και ο Δελιζής με το Μαυράι. Ότι πρέπει να βγαίνουν μόλις τέτα τέτ. Ο Μπάσα πού είναι. Το αμυντικό χαφ. Όλοι αλλού είναι, Στέλιο. Όλοι αλλού είναι. Στο πρώτο γκολ που τρώμε δεν φταίει ο Δελιζής.
το αμυντικό χάφτε ή που δεν μαρκάρει το μουσουτάρι. Ε, όλοι αλλού είναι, ας τους έβρανε χθες με το αεροπλάνο το τελευταίο, να δεις τι καλά που θα ήταν εκεί. Τέτοιο, στο ορίσιο κλεισμένοι. Τέλος πάντων. Σήμερα την περάσανε πούδρα. Πούδρα! Να είσαι καλά, περάσανε. Γιατί περιμένουν άλλοι τρεις. Έγινε, bye. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Ναι, εγώ είμαι. Ναι, ναι, καλησπέρα. Εγώ είμαι λίγο πιο μικρός από τον φίλο. Το όνομά σου? Είμαι Γιώργος Κώστας. Έλα Κώστα. 38 εκεί γύρω, πόσο θυμάμαι. Ναι. Και εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ κάποια έτσι ιδιαίτερη χαρά πέρα από τα χρόνια της Ισπανίας εκεί που μπορέσαμε και κάναμε κάτι. Ναι. Δεν θα χρησιμοποιήσω χαρακτηρισμούς. Απλά θα χρησιμοποιήσω κάτι το οποίο είναι καλό για μένα, κακό για το υπόλοιπο DNA που είπε ο φίλος. Μετά το χθεσινό πλέον εγώ έχω ησυχάσει, έχω ηρεμήσει. Επειδή και εγώ έχω οικογένεια, έχω ένα παιδάκι, τη γυναίκα μου και πάντα μετά από το παιχνίδι του Άρη μπάσκετ ποδόσφαιρο ήμουν χάλια. Ναι. Δεν μιλιόμασταν, δεν είχαμε τέτοιο. Αποφάσισα από εδώ και πέρα να μαθαίνω μόνο το σκορ στο τέλος. Ούτε ραδιόφωνα, ούτε τηλεόραση, ούτε τίποτα. Και για όποιον δεν αντέχει, και είναι και θέμα υγείας ψυχικής, αυτό να κάνει. Ναι. Θα μαθαίνει το σκορ, θα εκνευρίζεται 5-10 λεπτά στο τέλος, θα τον εκνευρίζεται 90 και 2 ώρες. Αυτό το πράγμα το χθεσινό δηλαδή που έβαλα τον εαυτό μου και κάτω και το είδα ήταν πραγματικά ένα από τα πιο ψυχοφόρα πράγματα που έχω περάσει. Επίσης ο φίλος είπε κάτι, είπε βλέπαμε εκπληκτική μπάλα και για το θέμα αλλίωσης DNA που βλέπαμε, πώς το είπε, passing game. Ναι, ναι, και το... Όχι, δεν βλέπαμε passing game. Ο Αριανός πλέον μετά από το 12 και 13, 2013 που έχει φτάσει στην ψυχολογία του στα τάρταρα, όταν βλέπει τα αυτονόητα, νομίζω ότι βλέπει μπάλα. Αυτό πήγε στο στόμα. Δεν έκανα κάτι σοβαρό. Αλλάζαν την μπάλα. Και μάλιστα από το κέντρο και πίσω την αλλάζανε πολύ άσχημα. Και το πληρώσαμε τώρα. Ναι. Με τις λάθος πάσεις του Δελιζήση και τα τόσα λάθη που τα εκμετέλεστηκε κάποια στιγμή κάποιος αντίπαλος. Ναι. Δεν γίνεται η μπάλα να είναι στο κόρνατ της αντίπαλης εστίας και ξαφνικά να γυρνάμε την μπάλα πίσω στον Κουέστα. Έγινε λάθος. Όπως και δεν γίνεται αυτό το χθεσινό το οποίο είδα. Είμαστε στο κέντρο της αντίπαλης περιοχής. Πάμε για γκολ. Κλέβουν την μπάλα. Και βλέπω ξαφνικά να βγαίνει στον ευνηδιάζο μου ο μόνος του, ποιος ήταν, δεν θυμάμαι καν το όνομα, και να τον κυνηγάει ο Μαυράη. Ο Έφορτ νομίζω ήταν, ή ο Ατρούδης ή ο Έφορτ ήταν. Και κυνηγάει ο Μαυράη έναν παίχτη της Β' Εθνικής, δεν ξέρω ποιος είναι, αυτός ο πολύ διαφημισμένος από την Bundesliga, και τον κυνηγάει λες και είναι παιδάκι 5 χρόνων και κυνηγάει κάποιον 20χρονο. Ναι. Έτσι. Και έναν τερματοφύλακα ο οποίος και αυτός εντάξει δεν είναι για Α' Εθνική, όπως τα λέγαμε από την αρχή, μια να μπει, μια να βγει, να αποφασίσει δηλαδή. Ένα συνοθήλευμα το οποίο το γνωρίζαμε. Απλά εγώ τουλάχιστον για να διασφαλίσω ψυχική μου υγεία θα κάνω αυτό που είπα. Το σκορ στο τέλος, 5 λεπτάκια, για να ξέρουμε ότι τουλάχιστον θα κρεβριζόμαστε 5-10 λεπτά, όχι περισσότερο. Ναι. Δεν είμαστε καλά. Αυτό και καλό κουράγιο σε όλους. Να σε καλά. Είναι πολύ δύσκολα τα Χριστούγεννα τα φετινά. Να σε καλά, Κώστα. Να σε καλά. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Ναι. Γεια σου, Ρενικό. Γεια σου, κύριε Παύλη. Τι έγινε τώρα. Τι έγινε τώρα. Ξαφνικά δεν ξέρει μπάλα κανένας. Θα δώσουμε ξύλο. Παύλε, πρόσεξε. Όλο αυτό γίνεται γιατί ακριβώς αυτή η ομάδα έχει καλούς ποδοσφαιριστές. Και δεν άκουσε, μπορείς Νικό. Να πιστέψεις ότι άκουσε, δεν Νικό. Μπορούν να αποδώσουν. Άκουσε με μισό λεπτό. Δεν θα γυρίσουμε 10 και 20 χρόνια πίσω. Αυτά τα οποία ακούγονται είναι λοιπόν εγκληματικά. Δεν έκανα καμία κριτική για τον αγώνα και δεν θέλω να κάνω. Εγώ θέτω ένα ερώτημα. Αυτοί οι παίκτες που τους έβλεπαν 2 εκατομμύρια Έλληνες και έσπασαν όλα λοιπόν ας πούμε τα ρεκόρ ήτανε γιατί κάνανε τα αυτονόητα? Το τίκι τίκι? Για θέλουμε να βλέπουν αυτό που λένε τα τελευταία 20 χρόνια πονάνε τα μάτια μας 30 και 40 μέτρα μπαλιές ας πούμε καντήλια. Γραμμή μαζινό πίσω και άμα μας γίνει ένα με λοιπόν κόντρα επίθεση να κάνουμε κάποιο γκολ. Αυτό θέλουν λοιπόν. Αυτό βλέπανε. Ώστε 2 εκατομμύρια ήταν οι λύθοι. Και βλέπανε passing game μόνο. Αυτονόητο. Δεν έκανε τίποτα ο Άρης. Και η άμυνα που στα πρώτα σε όλα τα αθλητικά παιχνίδια ένα γκολ έφαγε λοιπόν από τη Λάρισα το 1-1. Και στα πρώτα 4-5 παιχνίδια είχε μόνο να με 2 γκολ. Ήταν δηλαδή να πούμε έτσι στην τύχη αυτό ήρθε. Δεν βλέπαμε ότι
Το είχα πει και τότε ότι έγινε υπερεκτίμηση για τα ακραία μπακ της Β' Εθνικής Βαλεριάνο και Τζανακάκη. Τα είπαμε τότε, πριν αρχίσει ακόμα το πρωτάθλημα. Τι ακριβώς συμβαίνει. Η μεταγραφή να με του Μενέντε δεν ήταν από τις πρώτες επιλογές. Ήταν άλλος παίκτης να έρθει. Τα θυμάστε. Δεν έγινε η μεταγραφή. Και καταλήξανε πάλι να με λοιπόν στο Μενέντεθ. Ναι. Μισοανταποκρίνεται. Με τα πλάγια μπακ της Β' Εθνικής έγινε και παρέμεινε. Και παίζεις με αυτούς. Ναι. Που είχαν προβλήματα και στη Β' Εθνική. Για να πάμε λίγο γιατί έχουν ακουστεί να με πολλά πράγματα. Δηλαδή δεν υπάρχουν αποδυτήρια. Εμείς είμαστε του Ερέα, δεν παίζουμε μπάλα, του Ισπανού. Εσείς είστε του Καρυπίδη και του Ανού, του τεχνοκράτη. Θα πούμε και γι' αυτό ένα μισή κουβέντα. Άρα λοιπόν δεν παίζουμε μπάλα. Είμαστε να με 2-3 στρατόπεδα. Ό,τι πεις μόνο λίγο σύντομα γιατί περιμένουν κι άλλοι δύο. Ναι, ναι, αλλά κοίταξε εδώ έχουν ακουστεί. Ναι, αλλά καταλαβαίνεις όπως μπορεί να περίμενες εσύ, περιμένουν κι άλλοι. Γι' αυτό. Ναι, ωραία. Λοιπόν, τελειώνω μισή κουβέντα. Για τον Διαμαντόπουλο. Ακούστηκε ότι από το καλοκαίρι, από την προετοιμασία, είχε δίθεν να πούμε λοιπόν εστάσεις. Ρωτά, αυτός είναι προπονητής? Όχι. Όχι. Και είχε λοιπόν εστάσεις. Έγιναν φιλικά παιχνίδια. Αυτά τα είπε στον Καρυπίδη. Δεν τον θέλανε τον προπονητή. Γίνανε 7 φιλικά παιχνίδια. Γιατί δεν τον έδιωξες τότε? Ο Καρυπίδης πότε πίστηκε ότι αυτός δεν κάνει? Και ένας προπονητής, ο οποίος ήτανε μαζί με τον Μπενίτεθ αναλυτής. Αυτοί οι δύο με τη Λίβερπουλ, ο Πάκο Ερέρα σαν αναλυτής κέρδισανε το Champions League. Και βγαίνεις και λες, ας πούμε, ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έκανε ανάλυση, δεν ήξερε, δεν έδειχνε τίποτα. Να σου πω κάτι, χωρίς να θέλω να μειώσω τον Ερέρα, που εγώ το θεωρώ καλό προπονητή, δεν το θεωρούσα κατάλληλο, είναι η αλήθεια. Και εγώ πριν 10 χρόνια, στον Αχιλλέα Περέας που έπαιζα, έκανα παπάδες τα δεξιά. Τώρα με βάλεις. Τώρα αν με βάλεις, θα πάθω χιαστούς. Δεν είναι έτσι, φίλε, διότι είναι η Λίβερπουλ δεν είναι πριν από 15 χρόνια. Ωραία. Και ο Μαύρα, η Λίβερπουλ είναι πριν 13 χρόνια που πήρε το Champions League. Και του ρίχνεις ένα κάρο λάσπη, έφυγε. Ποιος έριξε λάσπη? Βεβαίως, όλοι να. Δεν έχει φυσική κατάσταση η ομάδα. Η ομάδα κέρδισε 4-5 παιχνίδια από το 70 και μετά. Δεν έχει φυσική κατάσταση ή δεν έχει φυσική κατάσταση? Λοιπόν, από εκεί και μετά όμως, τέλος πάντων, μην πάμε στον αέρα. Είναι διαχρονικό και όταν έχεις, ας πούμε, τέτοιους λοιπόν επενδυτές, γιατί ο οργανισμός Άρης, το είπα και θα το πω για άλλη μια φορά, δεν θέλει. Θέλει απλώς σε οποιαδήποτε κατηγορία, αρκεί να υπάρχει το όνομα Άρης. Δεν θέλουνε, ρε παιδί μου. Δεν θέλουν. Πώς γίνεται στον Άρη ο ένας, ας πούμε, το ένα λαμόγιο να διαδέχεται το άλλο? Πόσο ο επόμενος είναι χειρότερος από τον προηγούμενο? Πώς γίνεται αυτό μόνο στον Άρη, μπορείς να μου πεις? Εάν αυτή η κατάσταση δεν διορθωθεί, λοιπόν, θα βλέπεις αυτά που βλέπεις, ας πούμε, συνέχεια. Μισό βήμα μπρος και 10 βήματα πίσω. Να είσαι καλά, από Παύλη. Εδώ και πέρα, δεν ξέρω, πες το ό,τι θέλετε, κάντε όσες αναλύσεις, ας πούμε, θέλετε. Αποτέλεσμα να με δεν βγαίνει. Με αυτά τα δεδομένα δεν πας πουθενά, φίλε. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Παύλη. Έχουμε ώρα, ωραία. Πάμε να ακούσουμε την ώρα και πάμε στους επόμενους δύο φίλους. Η ώρα είναι 6.30. Για βέλτιστη ποιότητα ζωής και κάλυψη των αναγκών υγείας, ορθοπαιδικά και ιατρικά προϊόντα New Cosmos Medi, με επίκεντρο τον άνθρωπο. Πείτε τέλος στην κούραση και τους πόνους των ποδιών και των πελμάτων σας. New Cosmos Medi. Μέσω των δύο υπερσύγχρονων πελματογράφων μας εντοπίζουμε το πρόβλημά σας και κατασκευάζουμε ορθωτικά πέλματα σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Σας προτείνουμε επίσης ανατομικά υποδήματα, ειδικές κάλτσες και προϊόντα περιποίησης ποδιών. Ορθοπαιδικά και αθλητιατρικά είδη New Cosmos Medi. Αλεξάνδρος Βόλου 3, τηλέφωνο 729030 και στο newcosmosmedi.gr. New Cosmos Medi. Πατήστε γερά στα πόδια σας. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Νίκο, τι κάνεις? Καλά. Δόξα τω Θεώ, το όνομα σου. Λοιπόν, Κώστας είμαι, 43 χρόνων. Έλα, λοιπόν, πέρασα Γράμπιδες στα νιάτα μου. Ναι. Πέρασα Ζαχουδάνιδες, Τσαροκουκαραμπέριδες. Ιντεραμέρικαν, κλείναμε αεροδρόμια μέσα στη βροχή απ' έξω. Καταστάσεις, συνδεσμίδες παλιούς μέσα στα γραφεία, το παλιά στην Αιγαίο να πλακώνονται συνδεσμίδες μπροστά μου, μπροστά στον καραμπέρι και αυτός να κρύβεται κάτω. Δηλαδή καταστάσεις, μην τις αρχίζω και τις επαναλαμβάνω. Αφιέρωσα πολλά χρόνια και εγώ από τη ζωή μου να τρέχω
χωρίς να είμαι κανένας δυνατός συνδεσμίτης, να ακολουθούσα από πίσω, από την τρέλα μου. Χάσα μαθήματα, έχασα πολλά. Αποστασιοποιηθήκαμε, κάναμε οικογένεια, έχουμε τα μαγαζιά μας, έχουμε τη δουλειά μας, λείπουμε. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν έχουμε τρέλα μεγάλη. Ξέρεις τι θα γίνει, Νίκο? Τι? Τα πράγματα στην καθημερινότητά μας είναι πολύ δύσκολα πλέον. Εννοείται. Δεν είναι όπως εκείνα τα χρόνια που έβρισες από κούμπι να πεις να πας να κάνεις. Γυρνάς σπίτι ή βλέπεις και έχεις από πίσω άλλα. Θες η ομάδα να είναι το από κούμπι σου τώρα. Δεν γίνεται εγώ χθες να βλέπω το παιχνίδι να πούμε και να με λέει ο γιος μου, παπά πάλι γκολ φάγαμε. Δεν ήξερε βέβαια τη δυναμικό την άλλη ομάδα. Και να με λέει εμένα μπαμπά και άλλο. Λοιπόν, τράβηξα μια το λάπτοπ. Τράβηξα μια το λάπτοπ, σου λέω μια κλωτσιά φίλε και σηκώθηκα, έφυγα. Γιατί τα μυαλά μου δεν ήταν καλά. Και κάπου πέρασε το μυαλό μου τώρα να αφήσω τη δουλειά μου βράδυ και να σηκωθώ να πάω τους περιμένω. Ή δεν ξέρω τι. Ειλικρινά σου μιλάω. Λοιπόν, να καθίσουν καλά. Ο Άρης φίλε έχει μικρύνει στα επίπεδα Λεβαδιακού όσον αφορά αγωνιστικά και νοοτροπίας. Το μόνο που βλέπω, γιατί να σου πω κάτι, εγώ αποστασιοποιήθηκα από τους ανίκανους παράγοντες του Άρη που μας παπάδιασαν, που μαραλίγο θα μπαίναμε φυλακή. Θα σκοτωνόμασταν με τους γονείς μας για αυτούς, μας διέλυσαν όλοι, οι πρώην αρχισοφοί και όλοι οι παραγοντάρες που μας διαλύσανε. Κατάφεραν αυτοί που είναι τώρα στις επάρξεις οι παραγοντάρες και μου το παίζουν αριανάρχες και με έχουν μέσα μαζικής ενημέρωσης. Με έχουν ραδιόφωνα, αντί να βοηθήσουν τον μπασκετάκι, αντί να κοιτάξουν να βρούνε όμορφα και οργανωμένα να βοηθήσουν την ομάδα, μήθε ένας τύπος σαν το πουθενά που είχε μια βέρεια, βάζει λεφτά εντάξει. Αυτά που μπορεί να βάλει φίλε, τα βάζει λίγα την τσέπη του, δεν κάνουν για τον Άρη. Να καθίσουν καλά όλοι, ειδικά οι παίχτες. Ο Καρυπίδης για μένα δεν κάνει για Άρη, αλλά αυτόν έχουμε. Να προσέξουν καλά οι παίχτες. Αν ακούει κανένας που είναι στον κύκλο τους, όταν εγώ το 5-5η ομάδα πήγαμε άλλους συνδεσμίδες στο Ρήσιο και τους είπαμε δύο κουβέντες. Καθίστε καλά και προσπαθήστε. Βέβαια η Μπουγάδα δεν άντεξε, αλλά κύριο το μάτς που θα πάρουν το πήρανε. Μην γυρίσει το έργο και να πεις τώρα απειλείς. Δεν απειλώ, αλλά το μυαλό είναι μια λεπτή κόκκινη γραμμή. Είναι τα αποκούμπι μας, είναι η καψούρα μας, θα πεθάνουμε και θα βάλουμε αυτή τη στιγμή από πάνω. Το έχω πει ήδη από τώρα, γιατί συμβαίνουν και πολλά, ακόμα και σε αυτές τις ηλικίες. Μην τρελαθούμε εμείς, γιατί αυτή την ξεφτύρα που περάσαμε με τα παλιοχώρια που δεν ήθελα να άκουσα το χαριλά να περνάω, παρόλο που το έχω εικόνισμα δίπλα στην Παναγία, μην τα κάνω αυτά τα πράγματα. Ο Αριανός δεν είναι λεζάντα στα Facebook και σε αυτά. Είναι και αυτοί που δεν μιλάνε και δεν φαίνονται και πολύ. Καλές γιορτές να έχουμε με υγεία πάνω απ' όλα στον κόσμο και να ξέρουν ότι δεν τελειώσαμε. Δεν είναι πάνω απ' όλα να βγουν μπροστά ο ένας ο σύνδεσμος ο άλλος. Υπάρχουν και αυτοί που δεν πάνε καθόλου καλά τα μυαλά μας φίλε. Καθόλου καλά και αυτό το χθεσινό μα την Παναγία μετά από 4 χρόνια που έκανε η ομάδα. Και αυτοί μπορεί να δείξαν για μένα για το αγωνιστικό για να κλείσω τα είπε όλα ο Αριστέας. Τα είπε όλα αυτή η ψυχάρα, αυτό το παλικάρι που τρέχαμε για να το γυρίσουμε τότε πίσω. Από εκείνο τον απατέρα να το ζαχουδάνι. Τα είπε όλα αυτό το παλικάρι που το βγάλατε προχθές για το αγωνιστικό και μην τρώτε τον παπά ότι έχουμε παιχταράδες. Έχουμε 5-6 παίχτες που τρέξαν 3-5 αγωνιστικές και τελείωσε ο πανηγύρι. Τα ρητήρι το νου σου από εκεί που είσαι και με βγαίνει στα Instagram. Πρόσεξε καλά αυτό προχθές που έκανες, που σε είπε δύο κουβέντες. Άλλη σκύβα το κεφάλι να ξέρεις πολύ πιο δυνατή από σένα. Καλές γορτές, καλή χρονιά με υγεία αρχηγέ μου και στο Χρήσαδο που δεν είναι εκεί. Και εύχομαι να έρθουν καλύτερες μέρες. Μακάρι. Μακάρι. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Ας ακούσουν στον Άρη αυτόν τον φίλο. Νομίζω ότι ο Κώστας, επειδή έβγαλε και συνέστημα ο άνθρωπος, είναι χαρακτηριστικό. Το πώς βλέπει ο κόσμος και ειδικά οι παλιοί, και όταν λέω παλιοί δεν εννοώ τώρα 50-60 άρδες, μιλάω 35+, έτσι, 35 άρδες, 40 άρδες, εκεί. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Επειδή τώρα ο συναριανός ο Κώστας με θύμισε καταστάσεις, ναι. Και επειδή η νεολαία τώρα που υπάρχει είναι στο παδικό κίνημα, είναι πολύ πιο light, ναι. Και είπαμε ως κάποια στιγμή και εμείς, γιατί είμαι στη γενιά του Κώστα, για να μην θυμηθώ κάτι λετονούς που πήγε να μας φέρει κάποια στιγμή ο... Πώς λέγανε τότε οι Καρακίτσι και βγαίναμε 10 η ώρα το βράδυ, 9 η ώρα για να μην πάνε στην προπόνηση στο Παλέντε Σπορ. Γιατί και εγώ άμα κάτσω να πω ιστορίες θα πω πολλές, μου τις θύμισε ευτυχώς ο Κώστας και για να μην ξεχνιόμαστε, εγώ σήμερα μετά από καιρό θα μιλήσω με πρόσωπα και πράγματα. Δεν μπορώ να καταλάβω 5 πράγματα από τον κάθε παίχτη.
Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Για μένα φταίει ένας. Λέγεται Διαμαντόπουλος. Ναι. Αδερφέ μου καλέ, ναι. Αφού δεν έχεις την ευθυξία να παραιτηθείς, Διαμαντόπουλε, πρέπει να σε διώξει. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο Καρυπίδης ακόμα το στηρίζει. Θες να σου πω. Είναι, ένα πράγμα. Δεν είμαι, ήμασταν άλλα χρόνια, είμαστε άλλη γενιά. Όντως, όπως είπε ο Κώστας, έχουμε κάνει άλλους αγώνες. Δεν είμαι υπέρ πλέον στο να πηγαίνω να βρίζω παίχτη ή να τραμπουκίζω. Αλλάξαν τα χρόνια. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος λέγεται τεχνικός διευθυντής, και λέγαμε από πέρυσι ότι ο Άρης χρειάζεται τεχνικό διευθυντή. Καλύτερο από το Μυροφορίδη, αφού θα παίξουμε αλφα εθνική. Αυτή τη στιγμή είναι σαν να παίζει ένα μάτς. Και είναι 4-0, χάνεις 4-0. Αν πω αυτή τη, όπως τη βλέπω τη χρονιά, αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα, αν είχαμε ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο με 0-0, αυτή τη στιγμή χάνουμε 4-1 ή 5-1. Το μάτς δεν γυρίζει. Το μάτς για να γυρίσει, ή πρέπει να το κάνεις αλαμπούρλα, αλαμπούρλα την ανακατέψει τελείως την τράπο, δεν έχει να χάσει τίποτα. Αυτή τη στιγμή ο Καρυπίδης πρέπει να καταλάβει κάτι. Δεν έχει να χάσει τίποτα άλλο. Ό,τι ήταν να χάσει, το χάσε. Ναι. Για μένα προσωπικά. Το χάσε. Έκανε ένα 0 στα πρώτα 10 λεπτά και αυτή τη στιγμή μας το ξύνε και χάνει 4-1. Τον διώχνει χθες. Φτάνει ρε φίλε. Ναι. Απέτυχε. Δεν έχει την ευθυξία να παραιτηθεί. Θες να κρατήσεις τον Παντελίδη. Κράτη τον Παντελίδη αλλά διώξε τον Διαμαντόπουλο. Διώξε τον Διαμαντόπουλο. Θα μου πεις πώς θα κρατήσεις ρε φίλε τον Παντελίδη αφού τον Παντελίδη τον πήρε ο Διαμαντόπουλος. Δεν ξέρω τι μπορεί να... Ο πρώτος που πρέπει να φύγει σήμερα που μιλάμε και να αφήσει τις, να κάνουν τα Χριστούγεννα προπόνηση, όχι να κάνουν την πρωτοχρονιά προπόνηση. Προπόνηση πρέπει να γίνει. Δεν είναι μέτρα αυτά το να κάνεις προπόνηση. Το να στερείς τον άλλον την οικογένειά του τις 25 Δεκεμβρίου. Εδώ συμφωνώ. Γιατί υπάρχουν και οικογένειες και παιδιά. Απέτυχε! Απέτυχε, τι αυτό να κάνω. Αυτό είναι απόφαση. Εγώ δεν λέω ότι είναι στημένος ο Διαμαντόπουλος. Ναι. Ούτε λέω ότι ήρθε για να κάνει κακό ο Διαμαντόπουλος. Ναι. Λέω ότι απέτυχε. Ή ας βγουν και ας πούνε μαζί, Καρυπίδης Διαμαντόπουλος, παιδιά, παίρνουμε πίσω όλο αυτό που σας είπαμε για UEFA, για αγώνες, για ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε και πάμε σιγά σιγά μήπως σωθούμε και να ξαναστρώσουμε από την αρχή την ομάδα. Ναι. Αλλά για να μπορέσει αυτή τη στιγμή, στο ξαναλέω, να το γυρίσει, γιατί χάνει για μένα 4-1-5-1 μόνο να ανακατέψει την τράπουλα. Δεν μπορεί να χάσει τίποτα παραπάνω αυτή τη στιγμή. Κι ούτε είναι ο Άρης για να πέσει. Ξέρεις τι, το να λες, είναι σεβαστή άποψη φυσικά, εντάξει. Και έχει σίγουρα ευθύνη και ο Διαμαντόπουλος. Λες, ας πούμε, να φύγει ο Διαμαντόπουλος. Χωρίς να θέλω τον απερισπιστώ, δεν έχω και τη διάθεση να το κάνω άλλωστε. Είναι, νομίζω, κακό το timing να προχωρήσει ένα κίνηση τώρα που πρέπει να δεις τι θα κάνεις με αποχωρήσεις και ελεύθερους ναι. ποδοσφαιριστών. Ποιος θα τα αναλάβει αυτά. Αν έχεις έτοιμη λύση από πίσω, αλλάζει. Αλλά αν δεν έχεις και φύγει ο Διαμαντόπουλος, ποιος θα τα κάνει αυτά. Γιατί να φέρεις άλλο τεχνικό διευθυντή, Νίκο. Δηλαδή, ο άλλος τεχνικός διευθυντής δεν μπορεί να κάνει αποδοσμεύσεις. Θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο. Ο Διαμαντόπουλος είναι μάναζερ και έχει φέρει δικούς του παίκτες. Το να πάρει. Καλά, εντάξει, δεν είναι όλο δική του. Εντάξει, και δεν είναι δική του. Δεν είπα όλο ότι είναι δική του. Αλλά άκουσε με τώρα να σου πω κάτι ωραία. Πες, ας το πάρουμε υποθετικά. Και πες ότι σήμερα φέρει ο Διαμαντόπουλος. Θες εσύ δηλαδή μέσα σε δύο μέρες μια επιπόλαιη απόφαση για τον αντικαταστάτη του. Γιατί να είναι επιπόλαιη, ρε Σινικό. Γιατί σε... Δηλαδή, γιατί όμως θα πήγε ο Διαμαντόπουλος ο επόμενος να είναι επιπόλαιη. Δεν υπάρχει δηλαδή τεχνική διευθυντή στην αγορά να πάρεις. Καλά, δεν είναι και τόσο εύκολο να βρεις, μην νομίζεις. Δεν είναι και δύσκολο όμως, ρε Σινικό. Άμα διαθέσεις χρήματα δεν θα μπορείς να φέρεις, δηλαδή. Χαμένος δεν είσαι. Πήρε με την απόφασή του να στηρίξει και τον Παντελίδη και τον Διαμαντόπουλο, πήρε μια απόφαση που είναι σεβαστή, θα του γίνει κριτική από όλους. Η κριτική πρέπει να υπάρχει, όχι η ισοπαίδωση, η κριτική, και παίρνει μαζί και την ευθύνη. Ναι, μου λες, η διαφωνία μας εδώ είναι ότι, ναι, όντως φαίνεται ότι λες, ωραία, οκ, okay, έχει κάνει λάθη ο Διαμαντόπουλος, πολύ ωραία. Ποιο να φέρω, αυτό δεν λες, ναι. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Ναι, ναι. Ναι. Είναι ναι, ναι. Πολύ ωραία. Αν διαθέσεις χρήματα, δεν μπορείς να φέρεις σωστό τεχνικό διευθυντή.
Και γιατί πρέπει να είναι δηλαδή η επιλογή στο τι θα έχει ρίσκο η καινούργια επιλογή του τεχνικού διευθυντή. Πάνε να χάσει το πρωτάθλημα, δηλαδή είσαι πρώτος και είναι πίσω σε δύο βαθμοί ή κάποιος άλλος και λες, άμα κάνω στραβή θα κινδυνεύσω να χάσω το πρωτάθλημα. Έχει ξεκινήσει και ένας μεταγραφικός σχεδιασμός και ένα κομμάτι στις αποδεσμεύσεις που είναι παρουσία του Διαμαντόπουλου. Εδώ γελάω τώρα. Εδώ, να σου πω κάτι, ρε, εσύ, Νίκο, είσαι πιο κοντά στο ρεπορτάζ. Ναι. Εμείς είμαστε στην κερκίδα. Εδώ γελάω, ρε, εσύ. Αν εσύ βλέπεις που ζεις κάθε μέρα και μιλάς και με 5 ανθρώπους εκεί ότι υπάρχει σχεδιασμός σε αυτό που βλέπεις, okay, και μπορείς να το πιστέψεις για να το πεις στον ακροατή που σε ακούει σήμερα, okay. Ποιος είναι ο σχεδιασμός, δηλαδή εσύ είναι Νίκο τελευταίους δύο μήνες. Άντε το νερό θα το φάνε 20 μέρες πιο πριν. Τι βλέπεις να έχει αλλάξει την ομάδα και να υπάρχει σχεδιασμός. Σχεδιασμός όσον αφορά, το Γενάρη. Μην μπερδεύεσαι. Δηλαδή, άμα θα έρθει ένας άλλος τεχνικός διευθυντής, δεν θα τον πει ο προπονητής ή δεν θα έχει δίκιο. Δεν ξέρω τι χρειαζόμαστε σε τρεις θέσεις πονάει αυτή τη στιγμή, τέσσερις ο Άρης. Τέλος πάντων, αυτή είναι η άποψή μου, θα διαφωνήσουμε. Ναι, εντάξει. Είναι ωραίο. Αλλά, είναι ωραίο να έχουμε άποψη ωραία και να εκφράζουμε και να διαφωνούμε. Εντάξει. Ναι, όχι, δεν είναι. Μα σου είπα ότι δεν είπα ότι ο Διαμαντόπουλος είναι στημένος. Ναι, μα ούτε μπορεί να έρθει με τις καλύτερες των φιλοδοξιών του κι αυτός. Αλλά απέτυχε! Απέτυχε! Πώς θα το κάνουμε τώρα, τον πούμε πετυχημένο. Πετυχημένο μέχρι στιγμής δεν τον λες. Αυτό ακριβώς. Να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά κιόλας. Είμαστε όλοι στεναχωρημένοι. Είμαστε. Και οι οπαδοί και οι παίκτες πιστεύω και η διοίκηση πιστεύω. Όλοι έχουμε στεναχωρηθεί με αυτή την κατάσταση. Το θέμα είναι άλλο. Επειδή έχουμε βρεθεί πάρα πολλές φορές αυτές τις καταστάσεις από το παρελθόν. Επί τσαρουχά ακόμα. Ναι. Μην πάμε και πιο πίσω. Κάτι δεν κάνουμε καλά για να έχουμε μια διάδοχη κατάσταση σωστή σε όλες αυτές τις διοικήσεις που έχουν έρθει στον Άρη από εκεί και πέρα. Και φτάνουμε τώρα σε ένα σημείο να κατηγορούμε κάποιο παράγοντα, ο οποίος για μένα είναι ένας παράγοντας που έχει μια σχετική εμπειρία ανάλογα με την ηλικία του. Ναι. Έχει μια σχετική εμπειρία. Βέβαια δεν έχει οικονομική δυνατότητα και πιστεύω ότι με βάση τη σχετική εμπειρία που έχει και τις δημόσιες σχέσεις που κάνει, καταφέρνει κάποια πράγματα με την ομάδα, όχι βέβαια αυτά τα οποία θέλουν οι φύλατοι, έτσι. Άρα, για μένα, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε πρώτα απ' όλα, δεν είναι να λέμε φύγε εσύ γιατί απέτυχε εσύ, έκανε εσύ οτιδήποτε άλλο. Για μένα πιο ουσιαστικό θα ήταν, αν μπορέσουμε με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω ποιος θα είναι αυτός ο τρόπος και ποιοι έχουν προσβάσεις κατάλληλες, να κάνουμε μια κίνηση, ότως ώστε εάν κάποια στιγμή υπάρξει μια διάδοχη κατάσταση, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να επέμβουμε σε κάτι όσον αφορά το τι θα γίνει, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Αλλά από εκεί και πέρα, αν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι ουσιαστικό, σαν κίνηση φιλάθλων Άρη, παραγόντων πρώην, ανθρώπων που αγαπούν τον Άρη και μπορούν, γιατί και αυτοί πρέπει να ενωθούν και να έρθουν πάλι κοντά στον Άρη, άσχετα με το τι έγινε στο παρελθόν. Μιλάω τώρα για τους παράγοντες οι οποίοι διωχτήκανε, ξεφωνηθήκανε, βριστήκανε και ίσως και όχι άδικα, άλλοι άδικα, άλλοι δίκαια. Αλλά αν πραγματικά αγαπάμε το σύλλογο, θα πρέπει να δούμε ότι με αυτές τις πρακτικές δεν μπορούμε να έχουμε ουσιαστικό αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα που θα μπορούσαμε να έχουμε ουσιαστικά έγκυται στο γεγονός να μπορέσουμε να φέρουμε στον Άρη με την πειθό μας, με τη δυναμική μας, κάποιους ανθρώπους, ένα γκρουπ ή έναν άνθρωπο, ο οποίος θα μπορεί να υποστηρίξει αυτά τα οποία θέλουμε εμείς από το Σύλλογο. Γιατί ο Καρυπίδης, να αναφερθώ λίγο και στον πρόεδρο το σημερινό, ο άνθρωπος ήταν πρόεδρος μεγαλομέτωχος στην Βέρεια. Είχε μια ομάδα η οποία δεν είχε φιλάθλους που θα μπορούσαν να το ασκήσουν κάποια πίεση. Την έβγαζε είτε σε αποτυχία είτε σε επιτυχία χωρίς κάποιο κόστος. Εδώ είναι λίγο είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα στην ομάδα βέβαια. Ο Άρης έχει άλλη ιδιοσυγκρασία, η οπαδή του, η φιλαθλή του, είναι πολυπληθής. Πρέπει πλέον σαν σύλλογο, σαν οργανισμός, να κοιτάξουμε να κάνουμε τις κατάλληλες κινήσεις, ώστε κάποια στιγμή επιτέλους αυτή η ομάδα να έχει
τη διοίκηση που θέλει, που πρέπει να έχει σαν σύλλογος πάνω απ' όλα. Και, αυτή, και μετά θα δούμε και μια ομάδα έτσι όπως τη θέλουν και οι φιλαθλητές. Δεν γίνεται έχοντας αυτή την, την μέτρια δυναμική που έχει ο Καρυπίδης, γιατί πρόκειται περί μέτριας δυναμικής, έτσι. Ο άνθρωπος δεν έχει τα λεφτά που μπορεί να υποστηρίξει μια τέτοια... Θες να σου πω κάτι. Βεβαίως. Όλοι θα θέλαμε έναν επιχειρηματία επίπεδου Σαββίδη. Okay. Ακριβώς. Okay. Ναι. Λοιπόν, πες μου εσύ όμως τα τελευταία χρόνια πλην του Καρυπίδη ποιος άλλος έχει εμφανιστεί. Αυτό ακριβώς λέω, ότι ναι. Το λάθος είναι, πιστεύω το λάθος είναι από τους ανθρώπους που πλαισιώνουν, που είναι κοντά, που λειτουργούν για τον Άρη, που έχουν σαν μεγάλη τους αγάπη τον Άρη. Πιστεύω ότι το λάθος είναι από εμάς. Διότι δεν μπορεί τόσα χρόνια, ρε παιδιά, να μην μπορέσουμε να βρούμε έναν άνθρωπο να έχουμε κάνει τις ανάλογες κινήσεις. Εάν αναλωνόμαστε, δηλαδή πόση ενέργεια καταναλώνουμε για να έχουμε όλη αυτή την, ας πούμε, αρνητική επίθεση ή θετική απέναντι στις διοικήσεις. Θες την να σου... ίδια, να την σου... ίδια... Mm-hmm. Ναι, την... Να σου πω λίγο κάτι. Προχθές είχαμε τον Χαριστέα. Ναι. Ο Χαριστέας ήταν τελευταία φορά στον Άρη πριν σχεδόν 20 χρόνια. Λοιπόν, ναι. Ή έλειπε τόσα χρόνια στο εξωτερικό, δεν έχει τόση μεγάλη επαφή με τον Άρη. Και κυρίως όταν αναφέρεται στον Άρη, μιλάει και από βήματα που είχε αυτός από τότε. Και κράτησα μια λέξη που είπε, την εσωστρέφεια, την οποία την έχει κρατήσει από τότε και υπάρχει ακόμα και τώρα. Γιατί είναι αυτό που μου έχει πει ένας παλιός Αριανός και έχει δίκιο. Όταν λέει, έρχεται ένας άνθρωπος με λεφτά και μας βλέπει, λέει, να φαγωνόμαστε μεταξύ μας. Δεν είναι ότι δεν θα υπάρξουν διαφωνίες και διαφορετικές γνώμες. Θα υπάρξουν, δημοκρατία έχουμε. Αλλά όταν υπάρχει αυτή η εσωστρέφεια, πώς θα προσελκύσει ένα τέτοιο άνθρωπο. Αυτό ακριβώς λέω, ότι σαν φίλαθλοι και σαν οργανισμός και σαν πρώην παράγοντες και όλοι όσοι απαρτίζουν, ο καθένας από το κομμάτι του αυτό το σύλλογο, θα έπρεπε να υπάρχει ο τρόπος να μπορέσουμε να φέρουμε εμείς οι ίδιοι και να του δείξουμε ότι κοίταξε, εδώ έρχεσαι σε μια οικογένεια. Αυτό το πράγμα, αν μπορέσουμε να το κάνουμε, ο μόνος που θα είναι ωφελημένος θα είναι όλοι εμείς και ο σύλλογος. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε τώρα με το επόμενο διάστημα. Αυτό τώρα είναι κάτι πολύ μακροπρόθεσμο που λες εσύ. Δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε τίποτα. Είναι αεψιλον. Τι μπορούμε να κάνουμε. Να πάμε εκεί πέρα, ας πούμε, να κάνουμε τι. Πρώτα απ' όλα, εάν πάω εγώ και αρχίσω και βρίζω και κάνω και χτυπήσω, και δεν θα έχω πρόβλημα. Δεν θα με συλλάβουν. Δηλαδή, πώς θα γίνει αυτό που λέτε. Άντε και το κάναμε. Ποιος θα... Εγώ σου λέω έγιναν και ό,τι μπορεί να γίνει, το χειρότερο που μπορεί να γίνει φυσικά, είναι να γίνουν και επεισόδια, έτσι. Ναι. Το χειρότερο. Να είσαι καλά, γιατί περιμένουν άλλοι τρεις. Δεν θα τιμωρηθεί η ομάδα. Δεν θα κάνει. Δηλαδή, έτσι. Πρέπει και εμείς λίγο να λειτουργούμε λίγο όρημα. Δεν γίνεται πλέον με αυτές τις πρακτικές. Πρέπει να βρούμε ανθρώπους, πρέπει να στηθεί μια επιτροπή, αν το κάνουμε έτσι. Αν θέλει φυσικά να φύγει ο Καρυπίδης και να πουλήσει, έτσι. Ναι. Γιατί δεν μπορούμε να τον αναγκάσουμε. Ναι, σίγουρα. Αυτά. Τέλος πάντων, να είσαι καλά. Για πάμε στον επόμενο. Πόσο έχουμε, Βασίλη, ακόμα? Άλλους τρεις έχουμε, ωραία. Καλησπέρα, φίλε. Γεια σου. Ο παππούς Παναγιώτης από την Αθήνα. Γεια σου, κύριε Παναγιώτη. 74 χρονών εγώ είμαι, Νίκο. Έχουν δει τα μάτια σας και εσάς. Ξέρεις πόσα μαύρα Χριστούγεννα έχουμε περάσει με αυτό το κύπελο. Θυμάμαι ένα παιχνίδι μια φορά. 5-2 κερδίσαμε τον Πανιό. Κύριε Παναγιώτη, λίγο, δώστε μου λίγο 2 δευτερόλεπτα. Μην καλείτε άλλοι, έχουμε άλλους 2 που περιμένουν, γιατί θα κλείσουμε και νωρίτερα. Έχουμε και το διάλειμμα των 6.30. Συνεχίστε, κύριε Παναγιώτη. Λοιπόν, 5-2 είχαμε κερδίσει τον Πανιόνιο στο Χαριλάου. 5-1 χάσαμε στη Ρεβάνς. Και αποκλειστήκαμε. Γίνει και αυτό, και τότε. Ναι, μαύρα Χριστούγεννα και τότε. Με ζύνδρο, με πάρα. Και... Φανταστείτε να γινόταν αυτό τώρα. Καλά, θα γινόταν χαμός. Ναι. Εγώ όμως, Νίκο, πήρα, όχι να πω αυτό, να ευχηθώ, να δώσω την ευχή, μια ευχή. Έχουμε Χριστούγεννα, πρωτοχρονιά. Εγώ, ρε παιδιά, στους Αριανούς, θα ευχηθώ καλή Ανάσταση. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, κύριε Παναγιώτη. Πάμε στον πρώτο τελευταίο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο, εγώ είμαι. Ναι. Μιχάλης από Φιλανδία. Γεια σου. Ακούω την εκπομπή. Μακρινός. Πρώτα απ' όλα, να έχει όλος ο κόσμος καλές γιορτές. Και σε σένα. Βέβαια, εμείς είμαστε στεναχωρημένοι γενικά το τελευταίο καιρό. Άστα. Αλλά ακούγοντας την εκπομπή και τους συνακροατές, κάποια ερωτήματα θέλω να κάνω. Ναι. Γιατί δυστυχώς
Με όλα αυτά που έχουν γίνει, η ομάδα δεν βρίσκεται σε... δεν έχει καλό κλίμα. Όχι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάνοντας σκληρή κριτική και με δεδομένο ότι είναι πολύ συγκεκριμένες οι επιλογές που έχουμε για τη μεταγραφική περίοδο που έρχεται και με στόχους χαμένους από την ομάδα, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να προσεγγίσουμε και να έχουμε παίχτες που θα μπορέσουν πραγματικά να προσφέρουν καλύτερους από τους τωρινούς. Δεν σημαίνει ότι... Δεν διαφωνώ μαζί σου, να ξέρεις. Με το Στανιό να στηρίξουμε τους παίχτες ό,τι αν γίνει, ανεξάρτητα από τα λάθη και των παιχτών και την διοίκηση και ότι όλα πάνε καλά. Απλά να μην βάζουμε τα χέρια μας και να βράζουμε τα μάτια μας. Ναι. Αυτό είναι το σχετικό μου. Ναι. Νομίζω ότι είναι καλύτερο τη δεδομένη στιγμή να είμαστε όλοι ενωμένοι από κοντά, να στηρίξουμε, όσο ενθουσιαστήκαμε στην αρχή, τόσο τώρα που ήρθαν τα δύσκολα, ακόμα πιο πολύ να σταθούμε δίπλα στην ομάδα. Γιατί ανεβήκαμε μόλις πέρυσι, η φερετιότητα της ομάδας έχει τρωθεί τα τελευταία χρόνια. Αλήθεια είναι αυτό. Και έτσι πρέπει με τον τρόπο μας να κάνουμε, να πιστέψουμε πρώτα εμείς στους εαυτούς μας, να κάνουμε και τους παίχτες που ήδη βρίσκονται στην ομάδα, αλλά και τους άλλους που θα έρθουν, ότι μπορούν και όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω και το κάτι καλύτερο. Γιατί δεν πιστεύω ότι κάποιος δεν θέλει να αναδειχθεί και μέσω της ομάδας, να φτιάξει ένα ωραίο, αν θέλει σε εισαγωγικά, βιογραφικό, ή όχι μόνο αυτό, αλλά γενικά να έχει διακρίσεις και ατομικές. Όλοι. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Αυτό ήθελα να πω και δεν ξέρω τώρα πώς τα βλέπουν και οι συνακροατές και εσύ. Μάλιστα. Σας εύχομαι σε όλους εκεί στην Ελλάδα καλές γιορτές. Και σε σένα, Μιχάλη, εκεί στα ξένα. Καλά να περάσεις. Καλύτερα έρχονται. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε στον τελευταίο, Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν περίμενε ο τελευταίος. Εντάξει. Δώσαμε και λίγο παραπάνω χρόνο στον Μιχάλη, γιατί τα λέμε και πάλι την Δευτέρα, παραμονή Χριστουγέννων, στην τελευταία εκπομπή. Πριν από αυτή τη γιορτή, που όλοι πρέπει να κοιτάξουμε να ηρεμήσουμε, να κατεβάσουμε τους τόνους και με ψυχραιμία να δούμε την συνέχεια. Γιατί πάντα, ό,τι και αν γίνεται, θα υπάρχει και συνέχεια. Τώρα, το αν θα είναι καλή ή όχι, αυτό είναι στα χέρια όσων αποφασίζουν. Και μακάρι οι αποφάσεις που θα πάρθουν με τις επόμενες μέρες να είναι για το καλό της ομάδας, όπως και αποφάσεις που έχουν πάρθει ήδη. Να είστε καλά, να περάσετε ένα όμορφο και ήρεμο όσο μπορείτε. Δεν είναι και εύκολο, είναι η αλήθεια. Σαββατοκύριακο, τα λέμε και πάλι την ερχόμενη Δευτέρα.